έλα, για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε, 100% καταπληκτικό φαντασκόπιο ρογο πιπυρό καψούριδας! Ελάτε, πουλάκια μου, κοπιάστε! Κάμ του δόθε! Ελάτε στην παρέα μας, πάμε και σήμερα για δύο ραδιο ψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα! Πάμε να τα κάνουμε όλα σουξου μουξου! Να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά σου μουσάδα! Ελάτε, πουλάκια μου, ελάτε! Κοπιάστε, κάμ του δόθε! Πάμε να κάνουμε κλειστή τρύπα στενοχώρια για να περάσουμε την παρακάτω τα πόδια της μελαγχολίας. Και βεβαίως να δώσουμε και σήμερα υπέροχα πράγματα. Υπέροχα πράγματα να δώσουμε και σήμερα. Σας έχω από ηλεκτρονέτ Παπουκίδη Νικολαίδη. Δώρα έχουμε τριήμερα, έχουμε σουξουμούξου, έχουμε και διπλές προσκλήσεις για το χορό που κάνουν τα παιδιά από το Σούφου, ΠΑΟΚ, Περέας και Επανομής 7 Ιουλίου στον ποταμό, στο Beach Bar Βάλτος. Τα 10 χρόνια του συνδέσμου τους και βεβαίως με πολύ χαρά τα μωρά στη φωτιά θα παίξουν το συγκρότημα μωρά στη φωτιά. Ωραίο τίτλο βρήκανε παιδιά. Εντάξει, παλιό συγκρότημα, δεν είναι τωρινό. Στο Βάλτο, στην Επανομή. Θα δώσουμε εκεί διπλές προσκλήσεις. Θα δώσουμε τριήμερο στο Φιλοξένια. Στο Φιλοξένια, το υπέροχο ξενοδοχείο στο Λουτράκι Αριδέας. Και βεβαίως και μια φρυγανιέρα μπος. Θα δώσουμε την ηλεκτρονέτ Παπουκίδη Νικολαίδης, χορηγό πρώτης ώρας, εκεί που έχουμε υπέροχα πράγματα. 30% έκπτωση για τις πρώτες 15 μέρες του μηνός Ιουλίου. Ήδη μπήκαμε Ιούλιο και προχωράμε, μάγκες. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Πάει ο Ιούνιος, παλαιά που λέγαμε ο Ιούνιος. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Φυσικά δεν ξεχνάτε ότι το κορυφαίο γυαλί στην πόλη το βρίσκεται στα οπτικά Μανολόπουλος, στην Παναγή Τσαντάρη 22, στην Νεάπολη. Εκεί είναι ο προορισμός σας, εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. Και ηλίου και οράσιος και βέβαια και φακούς επαφής, εξαιρετικές τιμές με τα, όλα τα μοντέλα. Δεν υπάρχει άλλος σαν το Μανολόπουλο. Τρεις γενιές οπτικά. Εννοείται ότι για ρεύμα πηγαίνετε στη Βολτέρα. Έχει, τώρα έχουν βγει διάφορες εταιρείες, ενημερωθείτε όμως. Διότι εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. Όμορφα, εύκολα, σας συμφέρει η Βολτέρα. Ανοίξαμε το μπλιμπλίκι μας, γράφετε αθλητήριος με ελληνικούς χαρακτήρες και μπαίνετε στο μαραφέτη. Εύχομαι εσείς που ήδη είστε στις διακοπές σας να απολαμβάνετε κάθε στιγμή. Μην νιώθετε καμία ενοχή, έφτασε στο σημείο, αν κάποιος μπορεί να κλέψει λίγες μέρες και να πάει με την οικογένειά του μια Χαλκιδική, μια Πιερία κάπου. Να πρέπει να αισθάνεται και ενοχές. Δηλαδή αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βλέπω σχολιάκια. Ποια κρίση λέει. Γεμάτος ο δρόμος λέει για τη Χαλκιδική το Σαββατοκύριακο. Και τι θέλετε ρε κουφάλες. Ο άλλος θα πεθάνει μέσα στο σπίτι του. Το ότι έχει ας πούμε 20 ευρώ να βάλει βενζίνη να πάει να βρέξει τον κόλο του στη Χαλκιδική. Να πάρει τα παιδάκια του να παίξουν λίγο στην αμμουδιά. Σημαίνει ότι είναι πλούσιος, ότι δεν έχουμε κρίση. Να αυτοί ρε, υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν τη γωνία. Ρε, μνημόνια λέει μέχρι να σκοτεινιάσει, λέει. Μνημόνια λέει μέχρι να πεθάνουμε. Επειδή πάει ο άλλος πέντε αυτό και το ότι έχει τέτοια ουρά το Σάββατο και την Κυριακή, σημαίνει ότι ο άλλος δεν πάει διακοπές. Και πάει αυθημερό να κάνει μια βουτιά. Άσε που θέλει τρεις ώρες να πάει και τρεις να γυρίσει. Για να πάει να κάνει μια βουτιά, ρε παιδιά. Περιμένουν οι τιμητές στον πάτο. Τι κακία είναι αυτή που βγάζετε, ρε παιδιά. Απίστευτο πράγμα. Πλέον φτάνει στο σημείο κάποιος, δηλαδή να πάει. Το λέει και από μέσα του κιόλας. Θα πάω, ξέρω εγώ, τρεις μέρες στο τάδε μέρος. Ή τέσσερις μέρες στο τάδε. Καλά, πεθάναν τα 20 ημέρα και τα 15 ημέρα. Εδώ και πολύ καιρό, αλλά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δουλεύει σαν σκύλος ο άλλος. Όλο το χρόνο. Του βγαίνει το λάδι. Του νονού του που του βάλε. Και θα πρέπει να αισθανθεί ενοχές. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Πω. Κατά τα άλλα, χθες είχαμε δύο προκρίσεις, η μία στην κανονική διάρκεια, η Σουηδία που έναν μετά τον άλλον αθόρυβα όπως είναι η Σουηδής αλαός, χωρίς πολλές φανφάρες, αφού έπαιξαν όσο χρειαζόταν, πετάξαν έξω τους Ελβετούς, λέμε τώρα. Μόνο Ελβετοί δεν είναι βέβαια, είδατε μέσα τι γίνεται χαμός, Αλβανία, αυτά, Αφρικανοί. Η Ελβετία είναι μια πολυσυλλεκτική χώρα. Δεν με ενοχλεί όταν ο άλλος έχει γεννηθεί εκεί, έχει μεγαλώσει εκεί και πραγματικά
νιώθει Ελβετός και θέλει να παίξει την εθνική Ελβετίας. Με ενοχλεί άλλοι που ποιος πληρώνει πιο καλά, πάμε να γίνουμε να παίξουμε στην τάδε εθνική. Ποιος μας πληρώνει πιο καλά, έτσι. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι δικό τους καπέλο. Δεν ξέρω αν είστε αγγλόφιλοι, εγώ δεν είμαι πάντως, δεν μου αρέσει δηλαδή ούτε η ποδοσφαιρική τους κουλτούρα. Πλέον, κάποτε ίσως, αλλά και εχθές, γιατί την ακούω για φαβορή την Αγγλία και να το πάρει η Αγγλία, δεν είδα τίποτα από τους Άγγλους. Δεν είδα τίποτα. Οι Κολομβιανοί ισοφαρίσανε βέβαια στο τελευταίο λεπτό του αγώνα και πήγε στα πέναλτι και εκεί οι Άγγλοι έβαλαν ένα παραπάνω. Την έστειλε άλλο στο δοκάρι, έπιασε και ένα τερματοφύλακα. Καλό τέρμα πρέπει να είναι αυτός. Είναι της Everton το τέρμα. Σαν φάτσα δεν τον έχεις, αλλά έχουν περάσει και κάτι τσουράπια να πούμε τα τελευταία χρόνια από την εστία της Αγγλίας που αυτός μοιάζει σχετικά καλός τερματοφύλακας. Βέβαια στο αγγλικό πρωτάθλημα κατά παράδοση έπαιζαν σπουδαίοι τερματοφύλακες, οι καλύτεροι του κόσμου για πολλά χρόνια, με νομίζω κορυφαίο και καλύτερο ρόλο τον Πέτερ Σμάιχελ. Είδατε και ο γιος του πόσο καλό τέρμα είναι. Πολύ σπάνιο, το λέγαμε και χθες. Να μεγαλώνεις με το βάρος της σύγκρισης. Καταρχήν δεν είσαι ο Κάσπερ Σμάιχελ, είσαι ο γιος του Σμάιχελ. Αυτό το πράγμα για να το αποτινάξεις, είσαι ο γιος του Στράτου Διονυσίου. Είσαι ο γιος του Στράτου Διονυσίου. Πόσο καλός και να είσαι. Όσο καλός και να είσαι, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Μεγαλώνεις με αυτό το βάρος. Το ότι καταφέρνεις να βγεις από τη σκιά και να είσαι ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, ας πούμε, για να είναι ο Δημητράκης ο Κόκοτας, πρέπει πραγματικά να έχεις αντοχές. Και μπράβο στο παιδί. Προχωράει το Μουντιάλ. Τα ξέρουμε τα ζευγάρια πλέον. Θεωρώ ότι βλέπουμε ένα από τα πιο ωραία Μουντιάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, το προηγούμενο της Βραζιλίας δεν έχω να θυμηθώ κάτι πέρα από την εφτάρα της Γερμανία στη Βραζιλία που εκεί τερμάτισε άπαξ διαπαντός η εποχή της αθωότητας της Βραζιλίας. Τέλος, εκεί είπανε εμείς το κοριτσάκι με τα ξέπλεκα μαλλιά που τρέχει στο λιβάδι με το φουστανάκι της και το κυνηγάει ο άλλος για να παίξουν με το τσέρκι και να παίξουν να πούμε το γιατρό. Τελείωσε αυτό. Τελειώσαμε. Εμείς η χαρά του κάθε περίεργου, του κάθε ρεαλιστή, δεν θα είμαστε. Τζόγο Μπονίτο και ναι, χαρά και τριπλίτσι και μπροστά και Βραζιλία και Αλέγκρα και τι ωραία και Ρίο και Ελευθερία και τα λοιπά. Ναι, και έρχεται ο άλλος και μας κακοκάζει. Εκεί το τερμάτισαν. Θυμίζω δε ότι τις δύο προηγούμενες φορές που η Βραζιλία πήρε το παγκόσμιο κύπελο, μία στην Ιαπωνία το 2002 και μία στην Αμερική το 1994, πρώτα πρόσεξαν τον ποπό τους και μετά μπροστά έκαναν ό,τι έκαναν, γιατί είχαν τρομερό ταλέντο μπροστά. Το 2002 ήταν ο μεγάλος Ρονάλντο, νομίζω και ο Ριβάλντο. Το 1994 μπροστά είχε Ρομάριο, Ροναλντίνιο και Μπεμπέτο. Δηλαδή, αλλά πρώτα απ' όλα φυλάμε τα νότα μας. Φυλάμε το κολαρίκο μας, διότι έρχεται ο κάθε ένας και μας κάνει δαντέλα. Χαρτοκοπτική Μανίνα, Σούπερ Κατερίνα. Ο Ροναλντίνιο δεν ήταν το 94. Λάθος, εγώ τότε. Άρα, τι κάνουμε. Κοιτάμε πρώτα να φυλάξουμε τα νότα μας. Τελείωσε αυτό, είδα τη Βραζιλία πώς παίζει. Σαν ευρωπαϊκή ομάδα θα μου πεις, δεν είναι μόνο η ανάγκη να φυλαχτείς, διότι όταν ο άλλος έχει διαπομπεύσει, πας και λες, παιδιά, να δούμε τι, πρώτα πίσω, παιδιά να οργανωθούμε, γιατί συνέχεια δεν έχω ρίξει κανέναν και έχω φάει μόνο που λέει και ο άλλος, θα πούμε, στην ομαδική συνέβρεση, που λέει στο ανέκδοτο. Καταλάβατε, έτσι πάει. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα υπέροχα πράγματα. Ένα τριήμερο στο Φιλοξένια στο Λουτράκι Αριδαίας. Καταπληκτικό ξενοδοχείο, πετρόκτιστο. Όσοι πήγατε, περάσατε υπέροχα. Δευτέρα ως Πέμπτη πηγαίνετε. Γιατί τις άλλες μέρες είναι κλειστό. Κλειστό από κόσμο εννοώ, όχι κλειστό τελείως. Δεν έχει δωμάτια. Δύο διπλές προσκλήσεις για το χορό, για το πάρτι του Σούφου ΠΑΟΚ Περέας Υπανομής. Τα παιδιά
αγαπημένα και πάντα ενεργά και πάντα με λατρεία για τον ΠΑΟΚ, ευγενικά μας προσέφεραν δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία που έχουν 7 Ιουλίου στον ποταμό Επανομής, στο Beach Bar Βάλτος, τα Μωρά στη Φωτιά, live συναυλία. Δύο διπλές προσκλήσεις. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και σήμερα θα το κάνουμε με διπλή μορφή και με το μήνυμα για εσάς που δεν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, αλλά και με το τηλέφωνο για εσάς που δεν θέλετε ή δεν μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Οπότε γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση και για το τριήμερο και για τα Μωρά στη Φωτιά, για το πάρτι του Σουφού ΠΑΟΚ Επανομής, Περαίας Επανομής, αλλά και για τη Φρυγανιέρα Μπος, εξαιρετική. Αν είστε λάτες, να πούμε, του πρωινού και γουστάρετε σούξου μούξου τον Ατάλο το πρωί, εδώ είμαστε, Φρυγανιέρα Μπος. Και αυτή την εβδομάδα δίνουμε καταπληκτικά πράγματα από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Όμορφα και ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Ανεβάστε διάφορα ωραία πραγματάκια στον τοίχο μας. Ανεβάστε ωραία πραγματάκια στον τοίχο μας. Δεν χρειάζεται, όταν άνθρωποι έχουν διαφορετική άποψη, να βρίζει ο ένας τον άλλον. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Στο συγκεκριμένο τοίχο έχετε κάτι, δεν γουστάρετε κάποιον συγκεκριμένον. Οκ. Okay. Υπάρχει πολύ ωραίος τρόπος, χωρίς να χρειαστεί να σβήσω εγώ ή οι τρεις άνθρωποι που είναι διαχειριστές στην ομάδα. Νομίζω μπορείτε να το καταφέρετε. Άμα θες τον άλλο, τον κάνει, τον περνάς πριονοκορδέλα, χωρίς να χρειαστεί αυτό το πράγμα να μπούμε στη διαδικασία να το σβήσουμε. Κατά τα άλλα, επέστρεψε η ομάδα, συνεχίζεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς οι διάδες των εισιτηρίων διαρκείας. Φτάσαμε σε δύο μέρες τις 2.000, σκεφτείτε, δηλαδή 1.000 άτομα πέρασαν την πρώτη μέρα, 1.000 τη δεύτερη. Μεγάλη η διάθεση του κόσμου. Αυτό που λέμε, ότι παρότι με τα γραφικά δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα αυτό το οποίο θα δώσει ακόμα περισσότερη όθηση, που θα δώσει έναυσμα, ας πούμε, ο κόσμος αναγνωρίζει ότι η ομάδα φέτος, αν όλα πάνε καλά και εμείς δεν αυτοκτονήσουμε, θα πρέπει να πάμε να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα, και εντός και εκτός, γιατί και πέρσι το πήραμε, να πάμε να κάνουμε πάλι το double και να προχωρήσουμε και στους ομίλους. Επειδή ρωτάτε συνέχεια, τα εισιτήρια αυτά, τα διαρκείας που έχουν βγει στην κυκλοφορία, είναι και για τους ομίλους, τους οποιουσδήποτε ομίλους. Είτε στο Champions League που εμείς ευχόμαστε, είτε στο Europa League. Είναι μεγάλη η υπόθεση. Δηλαδή δεν θα σας πούνε εκεί, ξέρετε, ναι, πήρατε διαρκείας για το πρωτάθλημα, για το κύπελο, εδώ όμως τώρα παίζουμε, ας πούμε, ΠΑΟΚ Μπαρτσελώνα. Λέω εγώ τώρα, άσε με να λέω. Έχουμε ΠΑΟΚ Μπάγερ Μονάχου και είναι όμιλος Champions League, φίλε. Ξαναπλήρωσε. Όχι. Στο λέω από τώρα, οι τιμές είναι normal. Δηλαδή αυτός που είχε πέρσι στα πέταλα 4 και 7 με ένα κατοστάρικο, θα μου πεις, μπορεί να μην το έχει το κατοστάρικο. Το λέω συνέχεια, ότι αυτός που δεν μπορεί δεν είναι λιγότερο ΠΑΟΚ από αυτόν που θα πάει και θα πάρει εισιτήριο. Αυτός που δεν μπορεί. Αυτός που μπορεί και για τον Α ή Β λόγο, εντάξει, γιατί αυτό, οκ, okay, δικαίωμά του, ρε παιδί μου. Και να γκρινιάξει και να κάνει και κριτική. Είπαμε, επειδή κάποιοι μας περιμένουν κάθε μέρα να το ακούσουν, ναι, καθυστερήσαμε στις μεταγραφές. Δεν σημαίνει όμως ότι ήρθε η καταστροφή. Η ομάδα είναι έτοιμη και στρωμένη από πέρσι. Με τη Δε Βασιλεία θα παίξουν αυτοί που ξέραμε από πέρσι, πλην του Τζαλ Μακάμπος. Η ίδια σύνδεση ήταν, οι ίδιοι άνθρωποι. Μα ακόμα και αυτοί που ήρθαν, είδατε ότι τραυματίστηκαν, και ο Χατσερίδης και ο Ζαμπά. Θεωρώ ότι έτσι κι αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να χαλάσει τη χημεία ο Ρουμάνος. Είναι πολύ έξυπνος άνθρωπος για να μπει στη διαδικασία να χαλάσει. The balance. First of all, it's very important, the balance. Θα χαλάσω την balance, σου λέει. Εδώ κάναμε αμάν να βρούμε balance. Πότε είχαμε balance τα τελευταία χρόνια? Και όταν λέμε balance, δεν είναι στην τραμπάλα ο ένας ισορροπεί με τον άλλον. Να ξέρει ο ένας πού πατάει ο άλλος. Να περπατάει ο Πέλκας με την μπάλα και να ξέρει ότι αριστερά έχει ανέβει ο Βιερίνια. Να κάνει το κόψιμο ο Μαουρίσου και να ξέρει ότι μπροστά ο Πρίγιοβιτς περιμένει την κάθετη. Αυτό το πράγμα δεν αγοράζεται. Δεν αγοράζεται. Αυτό χτίζεται.
και με την τριβή και με τους αγώνες και με τις προπονήσεις και με τις σχέσεις μεταξύ των παικτών. Δεν είναι ρομπότ οι παίκτες. Δεν είναι τζουκμπόξ να πατήσει το κουμπί και να παίξει το σταυροκουμποτό σακάκι και το να ζήσουν οι κομμότριες. Τα πιο καλά κορίτσια ποτέ δεν σε παιδεύουν με νάζια και καπρίτσια. Δεν είναι. Ο ένας με τον άλλον γνωρίζεται. Και όταν λέω γνωρίζεται, δεν είναι μόνο ξέρει, ας πούμε, ο Μάτος ποιο είναι το αγαπημένο φαΐ του Βιερίνια ή ποιο είναι το αγαπημένο του χρώμα. Δένονται μεταξύ τους. Καταρχήν η χρονιά η περσινή. Θα φύγουν από το ποδόσφαιρο αυτοί οι άνθρωποι. Θα ασπρίσουν τα μαλλιά τους. Θα έρχονται με σκεμπέδες στην Τούμπα να βλέπουν τα μάτς. Σαν παλέμαχοι. Και δεν θα σβήσουν ποτέ αυτές οι μέρες. Από την 25η Φεβρουαρίου μέχρι την 12η Μαΐου, αυτό που τους έκαναν η κλοπή αυτή ενός πρωταθλήματος, δεν μπορεί παρά να μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη. Αυτό, παιδιά, είναι πειρακτωμένο σίδερο σε ένα μπράτσο. Δεν φεύγει ποτέ. Και αυτός με τον οποίο το έχει ζήσει είναι πλέον αδερφός σου. Δεν είναι απλά ένα συμπέκτη βρεθήκαμε. Ήρθε εσύ να πούμε από την Βραζιλία, ήρθα εγώ, ξέρω εγώ, από τα Γιάννητσά, ήρθα εγώ που, από την Σερβία, ήρθε ο άλλος από την. Από πού, από τα Γιάννενα, από πουδήποτε και γίναμε μια οικογένεια. Αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί σαν κόρη οφθαλμού. Όλα τα άλλα, οκ. Okay. Αποθεώνουμε τον τύπο, ο οποίος. Χθες γέλασα με την ψυχή μου, πραγματικά, γιατί είναι υπέροχο. Φαντάζομαι, χιουμοριστικά το έκανε, αλλά και είτε χιουμοριστικά το έκανε, είτε είναι τέτοια τα αγγλικά του. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι το είδατε, το ποστάρισμα. Έχουν καλύψει βέβαια το όνομα του φίλου που το έχει στείλει. Εγώ θα ήθελα να είναι ανοιχτό και το όνομα. Να τον αποθεώσουμε γιατί γέλασα με την ψυχή μου χθες. Τα γουστάρω πάρα πολύ αυτά τα μικρά τα ωραία. Που έχει μπει στην προσωπική σελίδα του Βέρνμπλουμ. Κανονικά είναι το πραγματικό του προφίλ του Βέρνμπλουμ. Δεν είναι δηλαδή αβαβά το προφίλ. Και του έχει γράψει. Come to PAOK βρε μαλάκα. Όλα με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι, και το βρε μαλάκα με γκρίκλεις. Come to PAOK βρε μαλάκα. Βάζω και μια προφορά εγώ γιατί φαντάζομαι ότι αυτό πρέπει να είναι το ύφος. In Greece you will make big life. Like Χαλκιδική it hasn't. Μεταφράζω αν τυχόν κάποιος δεν είναι σε επίπεδο να καταλάβει που θεωρώ όλοι. Καμπ του ΠΑΟΚ βρε μαλάκα. Έλα στον ΠΑΟΚ αγαπημένε φίλε. Κάνω τη μετάφραση. In Greece you will make big life. Στην Ελλάδα θα κάνεις μεγάλη ζωή. Θα κάνεις ζωάρα. Το κάνουμε μετάφραση. Που δεν μπορεί να πει ο άλλος you will make life άρα. Του λέει in Greece you will make big life. Θα κάνεις ζωάρα φίλε. Ζωή και κότα. Θα είσαι βασιλιάς. Θα είσαι θεός. Και τελειώνει με μια μικρή ταπεινή μεν. Αλλά σημαντική αναφορά. Στον παράδεισο που έχουμε στα πόδια μας, like Χαλκιδική it hasn't. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Εγώ αν ήμουν ο Βέρνμπλουμ, εγώ καταρχήν θα δάκρυζα και δεύτερο θα σήκωνα το τηλέφωνο να πω Mr. Σαββίδης, σε μισή ώρα θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Με πύραυλο θα έρθω. Μόνο και μόνο από αυτό το αποθεωτικό ποστάρισμα. Είπαμε, καθυστερήσαμε, το ξέρουμε, δεν κάνουμε τα στραβά μάτια, τα ξέρετε. Όμως δεν θα μπω και στη διαδικασία να κάνω άνω κάτω τον κόσμο. Ποτέ δεν το κάναμε. Ακόμα και όταν ασκούμε σκληρή κριτική, το κάνουμε με βαριά καρδιά. Δεν θέλουμε να σας στενοχωρούμε, αλλά δεν μπορούμε πολλές φορές όταν γίνεται κάτι άσχημο να μην το λέμε. Και να είμαστε τζουμ, τριαλαριλαλόλαλα, όλα καλά, όλα ωραία. Έχουμε καθυστέρηση, έπρεπε να είναι εδώ οι παίχτες. Α, τι θα κάνουμε, θα τα ισοπεδώσουμε όλα, να πάμε πάλι να τρογόμαστε μεταξύ μας. Μα αυτό θέλουν οι εχθροί μας. Αυτό θέλουν οι αντίπαλοι μας. Δείτε λίγο τι γίνεται στη βασική συνδιεκδικήτρια, τη χάρτινη περσινή. Δείτε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Τις φύγαν όλοι.
Ούτε ο Κονέ θα συμφωνήσει. Ούτε. Θα μου πεις να μην κοιτάξουμε τα του οίκου μας. Να τα κοιτάξουμε τα του οίκου μας. Όπως βλέπω πως αποθεώνεται στο ρεπορτάζ. Ο Λάζαρος Θοδουλόπουλος, γελαστός και κεφάτος λέει. Αυτός θα είναι καθοριστικός, ο Φετβατζίδης. Δηλαδή προσπαθούν να μας πείσουν τώρα ότι αυτοί που πήγαν εκεί είναι είτε. Έτσι και είχαν πάρει το Χατσερίδη, που εμείς και το Χατσερίδη προλάβαμε να τον απαξιώσουμε, επειδή τον είδαμε σε ένα φιλικό ανέτοιμο, προλάβαμε. Σε αυτό είμαστε, όχι είμαστε, ας μην βάλω πρωτοπληθυντικό, δεν μ' αρέσει. Υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν πραγματικά να αποκαθιλώσουν, να ευτελήσουν με το πρώτο. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παξιμαδά. Εκεί πάει ο τόνος. Ή Παξιμάδας, όπου και να είσαι αδερφέ, την καλημέρα σου. Γεια σου Καρντάση μου, γεια σου Χρυσούλα μου. Το ξενοδοχείο δες, καταξοδεύτηκε λέει ο Τίγρης. Α, περίμενε, αυτά είναι ωραία θεματάκια. Περίμενε. Αϊντε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εμείς ξαναλέω, σήμερα δίνουμε τριήμερο στο Φιλοξένια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επίσης, δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Είναι δύο διπλές για το χορό του Σούφου ΠΑΟΚ, Περέας και Πανομής. Μωρά στη φωτιά θα παίξουν ζωντανή συναυλία θα έχει στον ποταμό Επανομής στο Beach Bar Βάλτος. Και μια υπέροχη φρυγανιέρα Boss. Αν είστε μερακλείδες, γιατί ωραία είναι η φρυγανιά, αυτά με μελάκι, με βουτυράκι, ή με μερεντούλα, ή με μελαδίτσα. Δεν είναι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου. Τι πώς γίνεται όλα αυτά που είναι νόστιμα να παχαίνουν και να είναι βλαβερά, ρε γάμο τον πελά μου. Δηλαδή, καημό το έχω να πω στο διαβιτολόγο για να μου πει φίλος, από σήμερα κόβεις τα χόρτα. Όχι, ρε! Όχι, μη μου το κάνεις αυτό! Όχι, τέλος! Χόρτα δεν θα ξαναφάς. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Άκουσε, φίλε. Μερέντα θα βάζεις στο ψωμί, δεν γίνεται. Και το χειμώνα που είναι παγωμένη θα τη βάλει στο καλοριφέρ. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό, δεν μπορώ. Όχι, φίλε. Τηγανιτή πατάτα, λουκάνικα, γύρω, μπιφτεκάκια, από την πριζολίτσα το γλυκαδάκι, ειδικά γύρω-γύρω, το ξυγκάκι, οπωσδήποτε. Και κυρίως καζάντιπι, σοκολατίνες, τέτοια πράγματα. Σοκοφρέτες, σερενάτες, κις κανονικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Α, ξέχασα να αναφέρω. Μπουγάτσα. Μισή-μισή θα τη βάζει το χαρτί. Μισή γλυκιά, μισή αλμυρί. Και αν πάει λίγο άχνη, λίγο ζάχαρη πάνω στο τυράκι, δεν πειράζει. Δεν αμαρτία. Αναγκαστικά θα τη φας. Σε παρακαλώ πολύ. Ξέχασα να φέρω τις μακαρονάδες. Χοντρό μακαρόνι θα βάζεις κι άλλοι για να βλέπεις από μέσα. Αλλά κόβεις. Μαρούλι ποτέ ξανά στο στόμα. Απαγορευτικό. Και επίσης, στον καφέ σου κάτω θα έχει μάκα θα πιάνει. Τρία δάχτυλα ζάχαρη θα έχει στο φραπέ. Θα πιάνει πουρί, τσιμέντο, πεζούλι θα κάνει στον καφέ. Για να τη σπάσει με κομπρεσέρ τη ζάχαρη. Θα στουμπώνει το καλαμάκι. Αυτά κάναμε και την πληρώσαμε. Χλάτς. Αυτά κάναμε και την πληρώσαμε. Χλάτς χλούτς, που λέει και του Λάρα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να πω επίσης ότι τα παλικάρια της Κολομβίας την ώρα που διαμαρτύρονταν η μισή για το πέναλτι που έδωσε το πέναλτι στην κανονική διάρκεια του αγώνα, χθες πανηγύριζαν όσοι έχουν παίξει πρώτο σκόρερ Κέιν, γιατί πηγαίνει ολοταχώς ο Κέιν, έφτασε τα 6 γκολ και προχωράει, πιθανόν να σκοράρει και στο επόμενο μάτς. Λοιπόν, απογοήτευσε ο Λουκάκου που επίσης τον είχαν παίξει διάφοροι για πρώτο σκόρερ. Συνεχίζει βέβαια και ο Λουκάκου, έτσι. Και τώρα έχει Ουρουγουάη, Γαλλία, Βραζιλία, Βέλγιο. Όποιος θέλει να παίξει τελικό, πρέπει να αποκλείσει τον άλλον. Συγγνώμη που ενοχλούμε. Ουρουγουάη, Γαλλία. Θέλω να σου πω κάτι. Θα φτύσουν αιματάκι οι Γάλλοι. Με τα παλικάρια από την Ουρουγουάη. Θα φτύσουν αίμα. Τώρα, να πούμε ότι σαν σήμερα το 2004 ήταν μια κακή παρένθεση στο ποδόσφαιρο της χώρας μας. Μια μικρή κακή παρένθεση. Πήγαμε και πήραμε το Euro. Από τις λίγες φορές που ήμασταν όλοι στους δρόμους χωρίς να μας χωρίζει κόμμα, ιδεολογία, οτιδήποτε. Ήταν από τις τελευταίες χαρούμενες στιγμές αυτού του κόσμου. Εδώ. Μετά άρχισαν να ήρθε ο λογαριασμός μετά.
άντε και μια Παπαρίζου, άντε και μια Ολυμπιάδα που χαρήκαμε για την Ολυμπιάδα. Ναι, ναι, όταν βγήκε το πανό No Fucking Games in Athens, θύχτηκαν κάποιοι. Το ότι σαπίζουν τώρα τα κτίρια εκεί, δηλαδή οι άλλοι, να πούμε, οι Κινέζοι ήταν βλάκες που τα κάνανε προκάτ. Τα χτίσαν και τα συνθέσανε και τα ξαναδιάλυσαν μετά. Όχι, ήταν εμείς ήμασταν οι έξυπνοι. Μπράβο. Το 2004, σαν σήμερα ήταν. 4 Ιουλίου. Μεγάλες στιγμές, πραγματικά. Και μετά είπαν, παιδιά, από αυτό το πράγμα δεν πρέπει να επηρεάσει το ποδόσφαιρό μας. Έτσι. Αλίμονο γιατί δεν είναι. Όχι, απλά μια παρένθεση. Συνεχίζουμε στα ίδια. ΕΠΟ, αυτά, διαιτησίες και Super League. Έτσι. Όμορφα και ωραία. Ξαναγυρίζω στα παλικάρια της Κολομβίας που δεν τα ξέχασα. Την ώρα λοιπόν που διαμαρτύρονταν οι μισοί, οι άλλοι μισοί με το πόδι τους έσκαβαν, χαλούσαν το σημείο του πέναλτι. Κολομβιανοί γάροπ, είδανε άσπρη γραμμή εκεί. Σου λέει, φίλε, δεν γίνεται σουξουμούξου. Δημιουργήθηκε και διπλωματικό επεισόδιο επειδή έκανε λογοπαίγνιο η ευρεία κυκλοφορία σαν στο πρωτοσέλιδο. Παίζουμε, λέει, σήμερα με τη χώρα που έβγαλε τον καφέ, τη Σακύρα και διάφορα άλλα πράγματα. Go Kane. Έπαιξαν με το όνομα του Kane και το Go που σημαίνει πάμε, βάμος και τα λοιπά, Άιντε ρε Kane. Και έπαιξαν με το όνομα του Go Kane, δηλαδή Cocaine. Και έγινε ολόκληρο διπλωματικό επεισόδιο. Go Kane. Cocaine, κοκαίνη δηλαδή, ότι είναι η χώρα που βγάζει την κοκαίνη. Εντάξει, δεν είναι μυστικό, αλλά το να το βάζει πρωτοσέλιδο σε μια μεγάλη κυκλοφορία σε εφημερίδα, πήγε ο πρέσβης της Κολομβίας και έκανε ολόκληρη μανούρα. Καλά ρε φίλε, τι κάνετε σε εδώ, δηλαδή, σούξο μουξο τον Ατάλο, εμείς θα πάμε σε διάλειμμα, δεν ξέρω εσύ φίλε. Διαλυματούμπεν και επιστρεφουά, ζούμου σου λέμε, μην το ξεχνάτε. Και την εκπομπή την ανεβάζουμε εκεί το απογευματάκι, Μπαμπάς και Υιός Μανουκίδης, δεν υπάρχουν λόγια, αδέρφια, με μεγάλο αλφα, δεν το συζητώ. Και χαίρομαι που μου στείλαν χθες το μήνυμα, πήγαμε εμείς πιστοί στη θέση μας, πήραμε το διαρκείας μας. Είναι μια ωραία διαδικασία αυτή, να ξέρεις ότι είσαι εκεί. Και παραδέχομαι πάντα αυτούς που δεν περιμένουν να δουν τον Μπερμπάτοφ ή τον κάθε Μπερμπάτοφ. Λέει εγώ είμαι εκεί. Εγώ είμαι εκεί, πιστός, δίπλα στην ομάδα, στα 4 γράμματα. Ό,τι και να είναι, ας μπει να παίξει με την ΚΑΠΑ 11. Εγώ θα είμαι εκεί. Και φέτος υπάρχει ένας επιπλέον λόγος. Η αναγνώριση για το double της περσινής χρονιάς. Για τις στιγμές που μας έκαναν πέρσι να νιώσουμε περηφάνεια και για τα πράγματα που έκαναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Περηφάνεια νιώθουμε έτσι κι αλλιώς. Για τον Πανθεσσαλονίκη Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντίνου Πολιτών. Μιλάω για αυτά που έκαναν, που ξεφτέλησαν αυτούς οι οποίοι είναι οι ψεύτικοι, οι κύβδηλοι, τους ξεμπρόστιασαν, τους εξέθεσαν με κάθε τρόπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με αποκορύφωμα τη 12η Μαΐου. Στον τελικό. Πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε με γραμμούλες. Θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση γιατί έχω και παγωτά από τον Νικολαίδη και τραπέζια στη Λαδόκολα. Και θα βάλουμε και άλλο δώρο σήμερα μέσα. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες με το που θα γυρίσουμε. Επιστρέφουμε! Έλα, δώσ' του! Εδώ είμαστε. Όπου και να βρίσκεστε, είτε πηγαίνετε στη δουλειά, είτε είστε νυχτερινοί και γυρίζετε τη δουλειά. Ξεκινάμε τη μέρα μας με κέφι, με ζωντάνια. Είτε φεύγετε, είστε στον δρόμο και πηγαίνετε για την άδειά σας, είτε μας ακούτε στην άδειά σας, είτε είστε χωρίς δουλειά αυτό το διάστημα. Το πιο σημαντικό, να είμαστε με το χαμόγελο και μην χάνετε το κουράγιο σας. Τρουπώστε όπου βρείτε. Αυτό λέω κάθε φορά. Υπάρχουν δουλειές που δεν είναι αυτές που ονειρευτήκατε. Μπείτε όμως τώρα κάπου και κυρίως μην έχετε ενοχές ότι δεν αξίζω και αυτό δεν έχω δουλειά. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Μιλάμε τώρα σε γενικές γραμμές. Τώρα, άμα όλας είναι ξύστης, μόνιμος. Έτσι, μιλάμε για τις περιπτώσεις τώρα των περιπτώσεων. Πάμε να πάρουμε γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς. Θα παίξουμε και αντίστροφη μέτρηση τη δεύτερη ώρα. 2310-287-888, τριήμερο στο Φιλοξένια. Δύο διπλές προσκλήσεις για το χορό των παιδιών από το Σύνδεσμο Φίλων ΠΑΟΚ Περέας και Πανομής. Μια φρυγανιέρα μπος κληρώνουμε σήμερα. Πάμε στις γραμμές. Να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σήμερα σε φταί. Δεν ρωτάω ποιος είναι στη γραμμή γιατί ξέρω ποια θα είναι η απάντηση. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί.
Άμα θες ρώτα. Ποιος? Αυτός! 1-0. Δεν είναι φίλε μια... Δεν έχει νόημα. Δεν έχει, εντάξει, είναι στημένο. Οκ, αλλά παρόλα αυτά όμως, δεν... Να σου πω κάτι και στο wrestling, εκεί η WrestleMania, στημένη δεν ήταν ρε παιδί μου οι αγώνες αυτοί. Στημένη. Χιλιάδες φίλε τηλεθεατές. Χιλιάδες, εκατομμύρια, χιλιάδες τηλεθεατές. Δεν ξέρω αν ακούγεται, για λίγο. Ακούγεται? Κάτι ψηλά, για συνέχατο. Έρι Κλάπτον. Ναι, ρε, ναι. Go Kane. Έτσι. Κλάπτον, φίλε. Αυτό που έκανες τώρα, εκεί το που ανέλησε εκεί τα φαγητά και αυτά, ξέρεις τι μου θύμεις, ρε φίλε. Είναι τη βιογραφία μου, φίλε. Όχι, το μεγάλο Τσάρλι Τσάπλιν, φίλε, που καθόταν απ' έξω από το μαγαζί. Και τα κοιτούσε. Ακριβώς. Το κόκαλο. Ακριβώς αυτό. Υπάρχει το ανέκδοτο που βλέπει το παιδάκι απ' έξω τον χοντρό που τρώει μέσα αυτά και τα λοιπά. Τον κοιτάει, του λέει, έλα μέσα, λέει, έλα μέσα. Λέει, πεινάς, λέει, πεινάω. Πιες, λέει, ένα ποτήρι νερό. Πίνει ένα ποτήρι νερό, πιες και δεύτερο. Πίνει όλη την κανάτα, λέει, τώρα πεινάς. Λέει, όχι, λέει, δεν πεινάω πια. Είδες, λέει, διψούσες, λέει, δεν πεινούσες. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Έτσι, έτσι. Τι κάνουμε, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Εσύ πες μου. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι. Δόξα τω Θεώ. Θα παίξεις, θα παίξεις μήπως. Τι έχουμε, να παίξουμε, τι πες μου. Έχουμε τρίμερο στο Φιλοξένια, έχουμε διπλές προσκλήσεις για το χορό των παιδιών, έχουμε βρυγανιέρα. Μπος, έχουμε. Πάμε. Θα βάλω και τραπέζι λαδόκολα. Μαέστρο, είσαι έτοιμος. Θέλω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, φαγητό, χώρα και τραγουδιστή από Κάπα. Πάμε. Κάπα. Καραγιάννης, ποδοσφαιριστής. Ναι, Βάιος. Κούδας, Καβάλα. Ναι. Ξένη ομάδα. Κέιν, ομάδα. Ναι. Κολομβία, μια χαρά. Χώρα, Κολομβία. Ναι. Κοκαίνη. Τι άλλο φαγητό. Κοτόπουλο. Ναι. Κόκορας, που από αυτό είναι το κοτόπουλο. Ναι. Τραγουδιστής. Τι άλλο, είναι τραγουδιστής. Σταμάτης Κόκορας. Καράς. Εντάξει. Τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε, φίλε, τι άλλο να κάνουμε. Τα πήρε σαμπάριζα. Έτσι. Και δεν τα έχω και γραμμένα. Εννοείται, φίλε. Καλό είναι να τα έχουμε όλα γραμμένα, αλλά. Okay. Και έχεις κλείσει. Τίποτα. Όχι, πήγες άλλον οδηγό, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, αφού είμαστε Τρίτη. Καλά. Να σου πω κάτι. Και Πέμπτη απόγευμα να σε μη σε νοιάζει, φίλε. Τι πάει να πει Τρίτη. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα. Ναι. Στον ένα και μοναδικό. Αυτό να με την παράξενη τη χώρα. Δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα. Ναι. Καλούς καφέδες. Φιλιά! Ξέρει αυτός, άντε. Γεια! Τι γίνεται. Γεια σου, Κολομπάμπουε. Άδεια είναι, Κολομπάμπουε. Καλημέρα σας, πάμε στις γραμμές επόμενες. Ναι! Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί! Τι κάνουμε? Τι γίνεται, βραχνιασμένος? Λίγο κρυωμένος, λίγο... Είσαι εδώ ή κάτω, Νάφλιο? Ήρθε. Ήρθες? Μπαμ! Πόσες μέρες έλειπες? Καλά, δεν μπορούσα να κάτσουμε για πολλές μέρες. Βδομάδα κάτσες? Όχι. Πέμπτη κατέβηκα, την Τρίτη έφυγα. Μπαμ. Τα έχεις κάνει, έχεις μηδενής αποστάσεις, σαν έφηβος. Θέλαν και τα παιδιά μετά να φύγουν, να πάνε σαν έφηβος. Διακοπές, άσως, να ετοιμάζονται. Όλα καλά. Πολύ πάω, Κρακώστα. Πολύ πάω κάτω, αρχίσει να γίνει τον Άφλιο. Είδες. Σιγά-σιγά. Πολύ. Το Άφλιο παραδοσιακά είναι μία γαβρούπολη. Α. Έτσι. Πάρα πολύ Ολυμπιακό. Πάρα πολύ. Λοιπόν. Αλλά όμως σιγά σιγά, εντάξει. Βλέπουν οι άνθρωποι τι γίνεται, τι γίνεται. Κοίταξε, υπάρχουν οι γάβροι που είναι τυφλωμένοι και υπάρχουν και αυτοί που αναγνωρίζουν. Α, εντάξει, όπως υπάρχουν και υπάρχουν τυφλωμένοι σε κάθε ομάδα. Εμείς φίλοι θα κάνουμε όλα καλά, δεν θέλω να συγκρίνεις. Πάνω απ' όλα είμαστε αντικειμενικοί. Να σταματήσουμε τις γκρίνιες. Όλα θα γίνουν και οι μεταγραφές θα γίνουν. Μία ανησυχία πρέπει να υπάρχει, είναι καλό να μην θεωρούμε ότι είναι όλα τέλεια. Μία ανησυχία πρέπει να υπάρχει. Δεν πειράζει, η ομάδα έτσι είναι, τώρα θα πουλήσουν και σε ιδίου τον τερματοφύλακα, θα τα αρπάσουμε κάπου εκεί πέρα. Παρεπιπτόντως η Βασιλεία, ό,τι καλό είχε το πούλησε. Τερματοφύλακας πάει στη Σεβίλη νομίζω. Μην πούλησε... ξεχνάς, είναι μία ομάδα πεπειραμένη, έτσι.
Δεν υποτιμούμε κανέναν. Άμα πάμε, έλα μόνο τώρα πια. Witch. Πώς τη λένε τη βασιλεία, ρε. King είναι ο βασιλιάς. Η βασιλεία πώς είναι. Kingdom. Ε. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια αυτή τη μεγάλη χώρα, την Ιαπωνία. Συγκλονιστική, καθαρίσαν και τα αποδυτήρια, παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε. Και άφησαν και χαρτάκι στα ρώσικα που λέει ευχαριστώ. Οι άνθρωποι δεν κάνανε ούτε ένα δευτερόλεπτο καθυστέρηση να κάνουν τους τραυματίες. Ναι, αλλά... Εκείνο που συγχάθηκα ήταν το Νεϊμάρ, ήταν αυτό ρε πλάκα. Φθαρείς και του είχαν σπάσει το ποδάρι, του είχαν κόψει το ποδάρι. Σαν να το χτύψει ρεύμα. Ξέρεις κάτι, το παιδί είναι χαρισματικό. Είναι σπουδαίος παίκτης. Μόνος του με αυτά που κάνει, μόνο είδες ότι μοιράζει, κόβει, η κλειστή τρίπλα του. Είναι, το παιδί έχει τεράστιο ταλέντο. Μην το αμαυρώνεις ρε φίλε με το θέατρο. Χτυπιέσαι κάτω να πούμε, δηλαδή πραγματικά σαν να σε χτυπήσει ρεύμα. Πραγματικά, αδικεί τον εαυτό του. Να πω. Τέλος πάντων, 4-13. Σε έβαλα Γιουργάρα μου. Θα δίνεις όλα εκτός της πυγανίες. Όχι, δώσε και τη φρυγανιέρα. Δώσε και τη φρυγανιέρα. Τα πάντα. Την καλή μου μέρα. Φιλιά, ναι. Σας βάζω είτε παίζετε είτε όχι, όλους στην κλήρωση. Παρεπιπτόντως ήθελα να το πω προχθές, πέθανε και διαπαντός το τσίκι τσίκι μπολ. Αυτό το πράγμα δηλαδή που προσπάθησε να παίξει η Ισπανία προχθές, okay, κάποια στιγμή η Μπαρτσελόνα το έπαιξε, αλλά είχε και ουσία στο τέλος. Δηλαδή άλλαζαν πολλές φορές την μπάλα, αλλά στο τέλος υπήρχε ένας Μέση, ένας Νεϊμάρ, ένας Σοάρες να το μετουσιώσει σε γκολ αυτό το πράγμα που κάνανε ο Ινιέστα με τον Τζάβι πίσω. Προχθές πραγματικά αγανάκτησα. Πάσα. Δηλαδή, 2 ώρες προκαταρτικά δεν θα πέσει ο Σύρτης. Κουράστηκα αυτό το πράγμα, και το ακύρωσαν βέβαια οι άλλοι. Έτσι, μπαμ, ουσία. Σου βάζω τον γκολ, γεια σας. Χωρίς να είναι τίποτα σπουδαίο οι Ρώσοι. Αλλά αυτό το πράγμα ρε παιδιά με την πάσα, με το Σύρτη. Πάσα τέμπο της πάσας. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Ο Ανέστη από Λαγκαδά. Στο βάθος σε ακούω, Ανέστη, έλα πιο κοντά. Έλα, τώρα με ακούς. Κάπως καλύτερα. Καλώς το παιδί. Καλώς το ναι. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την εθνική μας του 2004. Που σαν σήμερα είχε πάρει. Αργήσαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Αλλά το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι κάνει η εθνική μας. Δηλαδή μετά το 2004, σιγά σιγά. Είπαμε, πάει από το κακό στο χειρότερο. Οποιαδήποτε άλλη χώρα ποδοσφαιρικά μιλάω στον κόσμο θα το έχει αυτό το πράγμα εκμεταλλευτεί με τον πιο ουσιαστικό τρόπο να βελτιώσει το ποδόσφαιρό της. Να. Εδώ πέρα δεν είναι φίλε. Τίποτα. Εμείς το πήγαμε από το κακό στο χειρότερο. Και αυτό είναι γιατί κοιτάνε πάντα να πάρουν παίχτες από Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό. Και παίχτες που παίζουν έξω, που είναι σε ξένες ομάδες, που δεν παίζουν. Αυτό κοιτούσαν μια ζωή. Όταν πήραμε το Ευρωμπάσκετ το 87. Η μπασκετική που είναι πιο ξύπνη, πιο ψαγμένη, το εκμεταλλεύτηκαν αυτό. Για πολλά χρόνια εξακολούθησαν τα απόνερα, να το πω έτσι, από αυτή την επιτυχία να βοηθούν το μπάσκετ. Βάλαν μπασκέτες παντού, δηλαδή το μπάσκετ το εκμεταλλεύτηκε αυτό. Ξαναπήραμε μετά. Κάναμε και νίκες στο παγκόσμιο τους Αμερικάνους. Δηλαδή είδες ότι μπήκανε σε ένα δρόμο. Του ποδοσφαίρου, φίλε, δεν είναι... Τίποτα. Γεια σας. Άντε πήγαμε εδώ και... και λίγο τύχη. Ξαναπήγαμε βέβαια μετά και σε Euro και τα λοιπά και τον Ατάλο και Μουντιάλ. Ναι, αλλά δεν, σαν χώρα, σαν πρωτάθλημα ρε παιδί μου. Είδες εσύ να αλλάζει κάτι. Ίδια πράγματα. Τίποτα απολύτως. Ίδια σαν πύλα. Γιατί θάβονται και ταλέντα, αυτό είναι το θέμα. Δεν παίρνουν αυτούς που πρέπει να πάρουν. Πέρανε μια ζωή από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, αυτά είναι δηλαδή. Πάντα. Εντάξει. Δεν αλλάζει εύκολα αυτό το πράγμα. Δεν το εκμεταλλευτήκαμε. Ίσα-ίσα πιστεύω βήματα πίσω κάναμε. Τι να κάνουμε. Πες μου να σε βάλω. Πες μου να σε βάλω. Εμείς φίλε τι κάνουμε. Θα πάμε να παίξουμε με τη Βασιλεία με την περσινή ομάδα. Εντάξει αυτό ήταν σίγουρο ότι θα γίνει. Αλλά για μετά είναι το θέμα. Να πάρουμε λίγο γρήγορα παίκτες για να... Θα έρθουν παίκτες. Δεν πρόκειται να μην πάρουν παίκτες. Το θέμα είναι αυτοί που θα έρθουν να είναι καλοί παίκτες. Να φύγουν αυτοί οι οποίοι είναι βαρύδι τύπου Λεβέκ. Δεν ξέρω, μάλλον παίρνει μπάλα και τον άλλον τον Γάλλο, ο οποίος και αυτός έχασε την προετοιμασία, ο Μουλέν. Λοιπόν, να φύγουν αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν έχουν διάθεση
και να έρθουν παίκτες που θα γουστάρουν να είναι εδώ και θα δώσουν όλη τους την ψυχή. Αυτό θέλουμε. Τώρα, ονόματα, ποιος τον φέρνει, αν είναι ο μάνατζερ του αυτός, αν είναι από, τάδε, από ποια χώρα είναι, δεν μας νοιάζει. Μου λέει κάποιος έχει πρόβλημα, λέει, γιατί δεν φέρνει, λέει, παίκτη από τη Ρουμανία. Δεν έχουμε εμείς θέμα από πού έρθει το παιδί. Ας έρθει και από την Ινδία, δεν με νοιάζει εμένα. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Έγινε, Ανέστη! Βάλουμε και στην κλήρωση. Πες μου λίγο τα τελευταία ψηφία. 038. Γεια σου, Ανέστη! Φιλιά! Φιλιά στο Λαγκαδά! Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας! Ναι! 2310-287-888. Ναι! Γεια σας! Πέσαμε! Θα τις κανασηκώσουμε τις γραμμούλες μας. Βγαίνετε, παίζουμε για αντίστροφη μέτρηση, άμα θέλετε. Για τριπλό δώρο σήμερα. Διπλές προσκλήσεις για το χορό του Σούφου ΠΑΟΚ επανομής, Περέας επανομής. 10 χρόνια συμπληρώνουν τα παιδιά. Δύο διπλές για τη συναυλία 7 Ιουλίου στον ποταμό επανομής στο Beach Bar Βάλτος. Έχουν τον χορό τους εκεί και έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις. Μου γράφετε επίσης ότι θέλετε να συμμετάσχετε στη συγκεκριμένη κλήρωση για να σας βάλω σε μια κλειστή ομάδα. Μην τα βάλω όλα μαζί. Και επίσης είπαμε και φρυγανιέρα μπος αλλά και τρίμερο στο Φιλοξένια. Καλημέρα, γεια σου Ελευθερία Δέδε. Καλημέρα στον Χαριστό τον Δημήτρη. Κωστή, καλημέρα εδώ στο ταξίδι για το κορμάκι μας ο Γιάννης ο Χατζηλίας. Γεια σου Γιάννη από τους Αμπελόκηπους. Καλημέρα, Viva la Colombia. Γεια σου Σωτήρη μου, να είσαι καλά, να είσαι γερός. Έχουμε υπέροχα πράγματα να δώσουμε σήμερα. Πάω καλημέρες από ασπρόμαυρο Βούπερταλ. Μου λέει ο Πάνος ο Ποζατζίδης. Γεια σου Παναγιώτη στο Βούπερταλ. Λοιπόν, καλημέρα στην παρέα μας. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται, δεν μασάμε, απλά προχωράμε. Σωστά το λες, σωστά το λες, σωστά το λες. Και καλή επιτυχία σε αυτό που ετοιμάζεις. Τσόφα, θα μου πεις. Ο παλιός Καραβαίος είναι, ο παλιός Καραβαίος. Εκεί, θα έρθουμε να πιούμε καφέ. Καλημέρα στον Γιώργο τον... το φίλο μου από την Άουσα, γεια σου Γιωργάρα μου. Πάρτε Κόντε και Νάτχο να τελειώνουμε. Αυτό με τον Νάτχο. Ο Νάτχο είναι ελεύθερος. Και γουστάρει να έρθει. Πάμε, πάμε στις γραμμές. Να τους πούμε εμείς τώρα ποιο θα πάρουμε. Δεν παίρνουμε στα δύο παιχνίδια. Αλλά ρε παιδί μου, εμένα μου τον γούσταρα πολύ σαν παίχτη. Παίχτης που έχει την κάθε την πάσα και ήταν στο χώρο του κέντρου σημαντικός. Δεν ξέρω αν ψάχνουν τέτοιον παίχτη ή θέλουν άλλο σουλούπι. Δεν ξέρω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Γεια σου Θουβού. Καλημέρα στους μουσάδες, στους μουσίτσες και στα σμουσάκια. Καλημέρα στην ΑΕΚ 2014 με τη μακρόχρονη χιλιοετή ιστορία της. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, πήρα να πω μια καλημέρα. Καλά έκανες, αδερφέ. Μουντιάλ είδες. Είδα. Μάλιστα. Είδα. Νομίζω ότι την Παρασκευή θα είναι όλα τα λεφτά. Α, χαμός. Αν όχι τελικός, ημιτελικός στάνταρ, δηλαδή Βέλγιο Βραζιλία. Αυτό, αυτό. Είναι... Εκεί, εκεί. Τα δύο βήματα. Γιατί είναι και οι δύο φοβεροί μεσοεπιθετικά και μια ψηλοαφέλεια αμυντικά την έχουν. Ειδικά άμα μπήκαν γκολ νωρίς, είτε από τον έναν είτε από τον άλλον. Οι Βραζιλιάνοι, μπορεί αυτό που λες να ίσχυε άλλες χρονιές. Πίσω, φίλε, αυτό ο Μπισκότα, πώς το λένε, ο Μιράντα. Και ο Τιάγκο Σίλβα. Δεν περνάει τίποτα. Και επίσης έχουν εξαιρετικό τερματοφύλακα ο Άλισον Μπέκερ και ο άλλος που είναι στον πάγκο της Manchester City. Δεν περνάει, φίλε Μίγα, το ξέρεις ότι έχουν την καλύτερη άμυνα του Μουντιάλ με μόλις ένα γκολ. Ποια η Βραζιλία, αν το λέγαμε πριν από 10 χρόνια, δεν μας δουλεύεις, ρε φίλε. Πίσω ήταν χωνή πάντα. Πονηρεύτηκαν κι αυτοί και καλά έκαναν. Δεν είναι, ας πούμε, και μαθημένοι όμως να είναι όλοι πίσω στην μπάλα, να πρεσάρουν όλοι μαζί, να έχουν μια ψηλοαφέλεια, την έχουν. Οι φοιτητικοί θα μείνουν λίγο μπροστά, δεν θα στριμωχτούν πίσω. Δηλαδή μια ψηλοαφέλεια. Όπως είναι και το Βέλγιο. Το Βέλγιο προσέχει την αμυνά του, αλλά δεν θα πάνε όλοι πίσω την μπάλα με ένα στέφορ στη σέντρα να πρεσάρουν με διπλή. Εκτός ότι κλπ. Έχει, να σου πω κάτι, το Βέλγιο έχει μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο στα χάφτου στην επίθεση. Δηλαδή και ο Αζάρ και ο Ντεμπρόινε. Και ο Λουκάκου, η ιστορία του Λουκάκου δε πολύ συγκινητική. Δεν ξέρω πού την πήγα τώρα. Κωστή, το είδα, ναι, την είδα. Ο Λουκάκου στο center for, νομίζω ότι είναι, εντάξει, είναι φοβερό ο βατότυπος, δηλαδή δεν περιορίζεται εύκολα. Και ο Αζάρ νομίζω ότι έχει πολύ ταλέντο το παιδί, είναι, δηλαδή έξερα ότι είναι παιχταράς, αλλά όχι τόσο. Τον βλέπω και λέω τι κάνει, ας πούμε, εντάξει. Μεγάλο ναι. Ταλέντο. Ναι, ναι, ναι. Ταλέντο. Έχει. Όσον αφορά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να το πάμε και λίγο κύκωστη. Δεν ξέρω, δεν ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο μπάσκετ, δηλαδή επένδυσαν
στο να κάνουν σωστές κινήσεις. Στο ποδόσφαιρο δεν ενδιαφέρονται, γιατί τα λεφτά είναι στάνταρ. Είναι σίγουρα και δεν υπάρχουν εισιτήρια. Γιατί βλέπεις τώρα γάμα Αγγλίας και έχει 50.000 και 40.000 διαρκείας. Ναι. Γάμα. Και εδώ βλέπεις Super League και έχει 200 εισιτήρια. Εντάξει, είναι και τι δίνεις όμως. Δεν περιμένεις μόνο να πάρεις. Εσύ τι δίνεις, δηλαδή τι δίνεις. Όταν δεν έχει γιατρό να πούμε, δεν έχει τουαλέτα να πας, δεν έχει χόρτο σε μερικά γήπεδα, πρόσφατα βάλαμε χόρτο. Λοιπόν. Εντάξει, μα και να έχει χόρτο, να πάω εγώ να δω Β' Εθνική, ξέρω εγώ, άντε μπορεί να πάω τοπικά. Αλλά στη Super League, άμα είμαι τώρα στο Περιστέρι και θέλω να υποστηρίξω ένα Ατρόμητο και παίζει Ατρόμητος Πλατανίας, θα πάω μόνο αν δεν έχω τι να κάνω. Δηλαδή, καταλαβες. Ναι. Και έχω ένα φίλο να πούμε μια βούτα. Εντάξει, προτιμώ να βλέπω το τσιμέντο να πίζει σε φυσικό χρόνο και την πογιά να στεγνώνει στον τοίχο. Γι' αυτό έχει 200 εισιτήρια. Έτσι. Κατάλαβες. Έτσι είναι, έτσι. Έτσι. Έγινε. Πες μου να σε βάλω. Αγαπώ Σαλβαδόρ. Τι, αγαπώ Σαλβαδόρ. Αγαπά Σαλβαδόρ. Βέβαια. Ε? Μωρά στη φωτιά είναι αγάπη, είναι έρωτα. Αν νόμιζα την εθνική του Σαλβαδόρ, λέω. Ελ Σαλβαδόρ. Μωρά στη φωτιά. Μπράβο. Άρα σε βάζω στην κλειστή κλήρωση. Έχω άλλους 5 όχι, μέχρι τώρα. Όχι. Δεν θέλεις να πας. Δεν σε βάζω. Θα πας έτσι κι αλλιώς. Σου φω θα πάρω και διαρκέ όλα μου σε εκείνο το σκάφο. Μπράβο, 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 μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Καλημέρα. Φιλιά, να είσαι γερός. Γεια σου, Δουβού. Γεια σου, Δουβού. Λοιπόν, μου στέλνει μήνυμα και η Λιάνα να στείλουμε τη θετική μας ενέργεια στο Μάνο Αντώναρο που νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση στην εντατική. Ήθελα να δω αν είναι ο Αντώναρος ο πολιτικός ή ο αδερφός του. Μιλάμε για τον αρθρογράφο του SDNA που έχει γράψει εκπληκτικά πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Είναι από τις ελάχιστες φορές που έχω διαβάσει αυτούσια άρθρα άλλων δημοσιογράφων στην εκπομπή. Ο τρόπος που έχει προσεγγίσει τον ΠΑΟΚ και τα παιδιά του ΠΑΟΚ τα έχει κάνει όπως έχει πει. Λοιπόν, γρήγορα να γίνει καλά και να μας χαρίζει με την υπέροχη πένα του τα φανταστικά κείμενα για την ΠΑΟΚΑΡΑ μας. Λοιπόν, εφόσον είναι αυτός, όχι ότι αν ήταν ο πολιτικός δεν θα ευχόμασταν ανάρρωση, αλλά θέλω να πω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος πραγματικά μας έχει συγκινήσει με τον τρόπο που έχει γράψει για τον ΠΑΟΚ και του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση γιατί είναι σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική. Σε κρίσιμη. Καλημέρα στα παιδιά στο εξωτερικό. Καλημέρα σε εσάς που έρχεστε Ελλάδα. Περιμένατε έναν ολόκληρο χρόνο ή παραπάνω από ένα χρόνο, γιατί πολλοί κόσμος δεν καταφέρνει να έρθει κάθε χρόνο. Στα παιδιά στην Αυστραλία, στο φίλο μου τον Βαγγέλη με τα κρασιά Αμπελόες, δεν ξέρω αν γύρισε. Πήγε και συνάντησε, κάναμε κονέ και συνάντησε τα παιδιά από το σύνδεσμο εκεί. Το Χρήστο τον Κολοβό, το Χάρη τον Παΐδη, πήγε και συναντήθηκε με τα παιδιά. Από το σύνδεσμο της Μελβούρνης. Συναντήθηκε, είχε κάποιο παγκόσμιο συνέδριο εκεί με συλλέκτες με εινοποιούς, δεν ξέρω τι ακριβώς, δεν το θυμάμαι, αλλά κάναμε το κονέ και συναντήθηκαν. Καλημέρα, έστειλε και το μήνυμα το Χρήστο Κολοβός, σε όλους εσάς που είστε εκεί πέρα έξω. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην το ξεχνάτε. Μην το ξεχνάτε. Υπάρχει ανησυχία για την καθυστέρηση στις μεταγραφές. Θεωρώ ότι θα γίνουν αυτά που πρέπει. Το βασικότερο όλων είναι να μην χαλάσουμε την ήδη υπάρχουσα οικογένεια. Το κλίμα, την άβρα, αυτό που λέω όλο τον καιρό, οι κουβάδες με το κρύο νερό που δεν μας πέφτει η διάθεση και η ψυχολογία, αυτό πρέπει να διαφυλάξουμε. Η κίνηση τις δύο πρώτες μέρες φύγαν 2.000 έτσι. 2.000 διαρκείας φέτος θα πρέπει να μπει πολύ ψηλά ο πήχης, να πάμε να χειροκροτήσουμε, να είμαστε δίπλα στην ομάδα. Δεν μπορώ να μην πω για τις συγκλονιστικές κινήσεις στο βόλεϊ, δηλαδή πραγματικά dream team. Φυσικά και πάλι ο κύριος Τσαλόπουλος προς τιμή του ανέφερε ότι ο Σαβίδης έχει βάλει το χέρι στην τσέπη να βοηθήσει. Πήραμε και παίχτη στο μπάσκετ, Τζαμάλ Τζόουνς, δεν είμαι γνώστης εκεί. Μου λένε είναι σε καλή ηλικία, 27 χρονών. Έχουμε εμπιστοσύνη για εκεί ότι θα γίνει αυτό που πρέπει. Γενικά, περιμένουμε. Σε 3 εβδομάδες από σήμερα είναι το μάτς με τη Βασιλεία. Και εχθές να ερχόντουσαν οι καινούργοι δεν θα έπαιζαν. Το πιστεύω αυτό. Ένα πράγμα ελπίζουμε. Ο Πρίγιοβες να είναι σε καλή κατάσταση. Έρχεται Χαρμάνης, έρχεται Γκαβ. Γιατί δεν τον έβαλε ο άλλος. Έβαλε όποιον άλλον υπήρχε. Δηλαδή περισσότερο καψόνι μου έμοιασε στο τέλος. Αλλά τέλος πάντων, οκ, περιμένουμε να γυρίσει.
Περιμένουμε και από τον Ουάρτα που έρχεται και αυτός 8 Ιουλίου. Δεν θέλω να φύγει. Πειράζει που το λέω. Ενοχλώ μήπως κάποιους. Στενοχωρώ κάποιους. Τι να κάνουμε παιδιά. Εγώ θέλω αυτός ο τρελός να μείνει στην ομάδα. Να έχω. Θα είναι τόσα πολλά τα μάτς του χρόνου. Σε Ελλάδα. Πρωτάθλημα, κύπελο, Champions League. Αυτά τρίτες, τετάρτες. Έχουμε μάτς να παίξουμε. Έχουμε πολλά μάτς να παίξουμε στο Champions League. Άντε. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παίζουμε με βασιλεία. Παίζουμε με βασιλεία. Και θα κάνω φασαρία. Μαρία Κορινθίου, σε φωτογράφηση που από χθες πάλι έχει κάνει πάταγο. Είναι ρε παιδί μου, η γυναίκα έχει, είναι Ελληνίδα ρε παιδί μου, έχει ελληνική ομορφιά. Έχει τις καμπύλες αυτά, νορμάλ πράγματα δηλαδή. Τι να κάνουμε, τα έχει και τα δείχνει. Τα έχει και τα δείχνει. Έχουμε να πω ότι ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Κληρώνουμε σήμερα μια υπέροχη φρυγανιέρα Boss από την ηλεκτρονέτ που Παπουγκίδης Νικολαίδης. Κληρώνουμε τριήμερο στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας. Είτε μέσα από την αντίστροφη μέτρηση αν γουστάρετε, είτε μέσα από απλά το μήνυμά σας, γράφετε FM, αφήνετε καιρό και το στέλνετε στο 54526, είτε με το τηλέφωνό σας, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Μην ξεχνάτε, Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 430-011, χρόνια εμπειρία στην Tenda, 35 χρόνια. Φυσικά, visualstore.gr, κορυφαίο ηλεκτρονικό κατάστημα, μπείτε και ενημερωθείτε για διάβροχα Bluetooth, για Mac Audio, για το σκάφος σας, για το αυτοκίνητό σας, τα πάντα όλα, visualstore.gr. Επίσης, ζαχαροπλαστή Αρτοπία Νικολαίδης, 237, Καραολή και Δημητρίου, 237 και Καραολή και Δημητρίου, 163, 237 και 163, Λαγκαδά, έναντι ΟΑΕΔ και εκεί στο Λαγκαδά. Και βέβαια, Genethrix Plus της Καλόε, 23-12-200-500, υπέροχο φυσικό και φυτικό προϊόν, για τα μαλλιά σας, να σώσετε τα μαλάκια σας. Καταπληκτικό προϊόν από την Καλόε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε εσείς. 2310-287-888. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί. Πήρα να σ' ακούσω. Κι εγώ. Τι κάνεις? Σε έπαιρνα αλλά δεν το σήκωνες. Τι να κάνω, είχα δουλειά. Θα σκοτωθώ. Για πες. Λοιπόν, δεν υπάρχει ρε φίλε, δεν υπάρχει. Θέλω να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους. Τεράστια φίλε, αν και δεν παίζει ρόλο το μέγεθος, λέει, η τεχνική μετράει. Στεναχωρέθηκα που αποκλείστηκε η Κολομβία πάρα πολύ. Ναι, ναι. Γιατί μου άρεσε τα highlights από τις Κερκίδες ρε φίλε. Όπου Κολομβία, ναι φίλε, τι νερό πίνουν αυτά τα κορίτσια ρε παιδί. Ναι ρε φίλε, δηλαδή... Τι έχει αυτή η χώρα, δηλαδή πάτε, να σου πω κάτι... Πολλά γιατί παρακολουθούμε εγώ. Γυναίκα με επίπεδο κόλλο εκεί, την κόβουν φίλε, δεν γεννιέται απλά και άδας. Με το που γεννιέται σου λέει, α, αποκλείεται. Δεν έχει. Ο μεευτήρας είναι ο Ηρώδης. Δεν κατευθείαν. Πιστεύω υπάρχει μια τσουλήθρα, όπως είναι ας πούμε στη Waterland τύπου, που με το που γεννιέται άλλη και βλέπει, α, δεν είναι, σε παρακαλώ πολύ. Δεν είναι, φεύγει. Κατευθείαν. Δέρνουν και τον άντρα μετά. Λοιπόν, δεν μου λες, ναι. Θέλω να πάρεις άδεια αύριο ρε φίλε, δεν γίνεται να πούμε. Το επισπεύδω. Δέχομαι ασφυκτικές πιέσεις. Φύγε για να έρθουν οι παίχτες. Μια παράδοση που κρατάει 15 χρόνια, έτσι. Ρε Σικωστή, πήρα χθες την ΠΑΕ, θέλω να πάρω οικογενειακού διαρκεία. Ναι. Και τους λέω ρε μάγκες, λέω εγώ έχω τρία αγόρια. Τι να κάνω τώρα, ο μικρός είναι 2 χρονών και παοκάρα. Ναι. Πήγαμε στην Τούμπα και δεν το πήραμε και μας έκανε 2 μέρες μούρα. Χεζόταν συνέχεια να πούμε. Και τι, λοιπόν, τι σου είπαν? Και μου λέει, κύριε λέει, μέχρι πέρσι είχαμε και τους τριτεχνούς αλλά δεν ήρθε κανένας. Και τι να κάνω όλο τώρα, τι θα κάνουμε λέω φέτος. Δηλαδή μέχρι πέρσι ίσχυε και τώρα δεν ισχύει. Ναι ρε φίλε. Επειδή δεν είχε προσέλευση από τριτεχνούς. Ναι, δεν είχε τρίτεκνο τρεφή. Και τι να κάνω. Πέρσι πες μπορεί να μην είχε γεννηθεί το τρίτο. Φέτος που το έχουμε και το τρίτο, δηλαδή τι πάει να πει. Άκουρε εσύ. Μάλιστα. Δεν το ξέρω το θέμα. Δεν το ξέρω. Α, μας πάρουν τηλέφωνο, είπε λες. Μας βγάλουν κανένα κουστούμι περίεργο.
Δεν το ξέρω. Και όχι τίποτα άλλο. Το παιδί λέει, τι ομάδα είσαι, ΠΑΟΚ Μπαρτσελώνα. Μπερδευτεί. Ναι. ΠΑΟΚ από τις μεγάλες. Μπαρτσελώνα έτσι για να έχουμε και μια βοηθητική να πούμε. Ναι, το λέω ρε φίλε, το ΠΑΟΚ Μπαρτσελώνα τι σχέση έχει. Μου λέει, μπαμπά ο Βαγγέλης. άμα το φέρω, θα κατουρηθείς. Δεν υπάρχει. να το φέρεις. Να έρχεστε. Να έρχεστε. Τι ηλικίες έχουν τα παιδάκια σου? 11, 8 και 2. 11, 8 και 2, ρε φίλε. Θα παντρευτούμε, μη στεναχωριέ. Έχεις γράψει, έχεις γράψει περορία, έχεις γράψει περορία, έτσι. Έχω. Θα στα πω από κοίταξε, κοντά. Είσαι, το 11 είναι αγόρι. Τρία αγόρια είπες ότι έχεις, τρία αγόρια. Αγόρια είναι, χατούμπι, αφού σου λέω πάω για πεντάδα εγώ. Εντάξει, okay. Ο καλλιτέχνης φίλε ζωγραφίζει ένα και ένα, εσύ βγάζεις μόνο αγόρια. Ο καλλιτέχνης εδώ δούλεψε τεμπεσίρι, άστο. Ναι. Και οι τρεις είναι μόνοι τους, πήρα τέσσερα, τίποτα δεν σου λέω. Εχθές έστειλα τα χαρτιά για το ΕΣΠΑ, για παιδικό σταθμό, ναι. Δεν βλέπω να το δεχτεί κανένας. Και εμείς. Δεν μας βλέπω. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Δεν μας βλέπω κι εγώ. Έλα να τους γράψουμε μαζί. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτόν με τον ο 11χρονος παίζει για να κάνουμε συμπεθεριό. Έτσι, να ξέρεις. Είμαστε κοντά. Θα πω από κοντά σου είπα. Να σου πω, ναι. Να παίξω ρε φίλε, λίγο που έχω καιρό να παίξω. Γιατί να μην παίξεις φίλε, γιατί να μην παίξεις. Είμαι σε ηλικία μικρή. Βεβαίως, αύγαλτος. Λοιπόν, αύγαλτος. Είσαι κάπα, κάπα 17. Λοιπόν, Έλληνας παίχτης, ξένος παίχτης. Να με ρωτήσω κάτι, αξιόρις. Ρώταμε. Ο Λίρατζης, ναι. Δεν πήγε στην Ολλανδία. Όχι, δεν πήγε. Παρότι ακούγαμε καλά λόγια για τον Λίρατζη, πήγε ο Μπαλογιάννης, ο οποίος εμένα το παιδί με κέρδισε με τη συμπεριφορά του, γιατί δεν είναι αριστερό μπακ. Τον έβαλε εκεί, πάρα πολύ φιλότιμος, άρπαξε την ευκαιρία και για το Λίρατζη αν με ρωτήσει γιατί δεν πήγε, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω. Ακούγαμε για το Λίρατζη ρε παιδί μου, καλά λόγια. Ο Λίρατζη είναι δεξί μπακ, δεν είναι αριστερό. Λοιπόν, δεν ξέρω είναι γιατί δεν πήγε. Πολύ καλό παιδί, μένει στη γειτονιά μου, τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά δεν τον έχω δει τώρα αυτές τις μέρες και ενώ ούτε τον παπά του, δηλαδή. Είναι πολύ καλό παιδί, πολύ καλός παίχτης. Ναι. Και πολύ εργατικός. Δουλεύει, δεν γυρνάει από εδώ και από εκεί. Αλλά... Μακάρι το παιδί να έχει την εξέλιξη που πρέπει. Βέβαια, αξίζουν και άλλα παιδιά από την ΚΑΠΑ 20. Αλίμονο. Και αυτοί που ήρθαν από δανεικοί όλοι δίνουν, έχουν σκυλιάσει και αυτό είναι πολύ καλό. Εννοείς Λάμπρου. Όλοι. Μιστακίδης, Χαρίς. Ναι. Κίτσιου. Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουν ότι τώρα τους δίδεται η ευκαιρία. Αυτό που βλέπουν στον Μπέλκα, τον αρχηγό, τον ηγέτη μαζί με τον Βιερίνια, τον άνθρωπο που είναι καθοριστικός στο κέντρο της ομάδας, αυτό το πράγμα πρέπει να το κάνουν και οι ίδιοι στη θέση τους. Ο Χαρίσης, σας τρέχει σας κύλος φίλε. Πρέπει να αρπάξει την ευκαιρία. Ο Μιστακίδης, όλοι τους. Ο Λάμπρου, είδες ο Λάμπρου. Σου λέει εδώ, τι θα με διώξεις πάλι. Αυτό θέλω. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Αυτό. Ο μόνος που με ψιλοαπαγοήτευσε από όλους. Ναι. Την καινούργια σεζόν τώρα που ξεκινήσαν, δεν ξέρω, τρακαρισμένος. Ο Μιχόγεβιτς, ρε φίλε. Ο Μιχόγεβιτς έκανε λάθη. Ναι. Ναι, δηλαδή. Κοίταξε, ο Μιχόγεβιτς κατά μεγάλο ποσοστό θα πάει δανεικός και μάλλον θα πάει στον Όφη. Δεν ήταν για να μείνει έτσι καλώς. Όχι είναι... ατρόμητο, γιατί στο τέλος θα παίζει ο Ατρόμητος, θα είναι ΠΑΟΚ Β' στο τέλος. Κοίταξε. Εγώ και το Γλύκο θα ήθελα να δώσω. Κάπου εδώ τελειώνει η κουβέντα μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα παίξεις. Θα παίξω. Να παίξω ρε φίλε. Δεν έχουμε κανένα θέμα με το Γλύκο. Θεωρούμε όμως ότι με Πασχαλάκη, με Σιαμπάνη είμαστε ok. Δεν ξέρω αν θα μείνει και ωραίοι. Αυτές είναι προσωπικές απόψεις. Άλλο στον γουστάρι το Γλύκο, ρε παιδί μου. Αλλά με το παιδί δεν έχουμε κανένα θέμα. Όχι, δεν έχω κάτι με το παιδί. Απλά επειδή δεν έχει παίξει, ας πάει να κάνει ένα καλό αγροτικό. Ναι. Ακόμα. Εγώ ανθρώπινα χάρηκα που το παιδί μετά από τόσο καιρό είναι υγιής. Αυτό που είναι υγιές το παιδί. Ναι, βέβαια. Που είναι υγιής ο παίκτης. Αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θέλω. Πώς να το πω έτσι. Θέλω να δω τον Πασχαλάκη εκεί. Με το πρόσωπο που μου έδειξε ο Πασχαλάκης πέρσι. Θεωρώ ότι αξίζει να ξεκινήσει βασικό στη χρονιά. Έτσι πιστεύω εγώ. Τις είχε τις ευκαιρίες του ο Γλύκος και δεν θεωρώ ότι τις άρπαξε τις ευκαιρίες από τα μαλλιά. Με μεγαλύτερο λάθος αυτό στον τελικό. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Τι να κάνω δηλαδή. Άνθρωπος είμαι. Άνθρωπος είμαι και μου μένει αυτό το πράγμα. Επειδή μου χάσαμε 5 χρόνια εκεί. Λοιπόν, έτοιμος να παίξεις. Πριν αρχίσω το παιχνίδι,
Ποιος βλέπει τελικό Μουντιάλ? Αυτός 1-0. Είσαι έτοιμος? Όχι ρε φίλε. Είμαι. Δεν με περιμένετε μόνο εσείς στη γωνία. Βλέπω Βραζιλία-Αγγλία τελικό. Δυστυχώς βλέπω την Αγγλία και γυρίζουν τα ντερά μου. Και εμένα εννοείται. Λες να κάνουν κανένα ωραίο χουνερί? Να κάνουν οι Κροάτες κανένα ωραίο? Οι Κροάτες, εκεί έχω την. Εκεί μήπως κάνουν οι Κροάτες κανένα κόλπο? Στον ημιτελικό Κροατία-Αγγλία. Εγώ να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει και η Γαλλία πολύ. Εντάξει, γούστα είναι αυτά, φίλε. Έχει μια ταχύτητα. Γούστα. Έχει. Έπαιξε ωραία μπάλα με την Αργεντινή. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε γιατί περιμένει κόσμος. Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, Έλληνας παίχτης, ξένος παίχτης, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, φαγητό, χώρα και τραγουδιστής. Από μη, πώς λέμε μαμά. Πάμε. Μουσακάς, Μαραντόνα. Ο Μουσακάς είναι ο Έλληνας παίχτης. Ναι, Μαραντόνα. Ναι. Έλληνας παίχτης από μη. Ναι. Μιχόπουλος. Ναι. Μεγάλο κουνέλη. Μαρόκο. Ναι. Μίσικα, τι άλλο θέλεις? Ένα τραγουδιστή θέλω. Ο Μάκης ο Χρυστοδουλόπουλος. Ο Μάκης ο Χρυστοδουλόπουλος. Να χαρή καρδιά θα πάρει. Και ελληνική ομάδα είπες, από μία ελληνική ομάδα. Βόκ. Θα σε κόψω. Η μαλακμένη. Έλα, εντάξει. Εντάξει. Καλά, ρε, ο μεγάλος ΠΑΟΚ, ρε! Ο μεγάλος ΠΑΟΚ θα πεις! Αυτό ήθελα να πω μέσα! Από το στόμα μου το πήρες, ναι. Δώσε μου λίγο ονοματεπώνυμο! Δώσε μου! Ο Άπνιας είμαι, ξέρεις εσύ! Ο Άπνιας! Θα σε βάλω δηλαδή ο Άπνιας! Άπνιας! Πες μου έστω το μικρό όνομα και τρία τελευταία ψηφία! Νίκος, 686! Έγινε! Σε χαιρετώ. Γεια σου Νικόλα. Γεια πολλά. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλώς το παιδί. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα σε όλους τους αθλητήριους. Γεια σου Γεωπόνε. Τι γίνεται? Καλό μήνα. Καλό μήνα αδερφέ. Καλό μήνα. Και καλή πρόκριση. Μακάρι. Όλοι στο αθλητήριο σήμερα στο Λευκό Πύργο. Ένα ακόμα. Δεν σταματάμε. Όχι, αλλά να μην είμαστε σαν τους 300 στο παλατάκι. Ναι. Εγώ πλέον είμαι πεπισμένος ότι το όνειρό μου δεν θα γίνει πραγματικότητα, φίλε. Πες μου τα όνειρά σου ποια είναι. Το όνειρό μου είναι το 1 εκατομμύριο για τα ευγενή αθλήματα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις και εσύ δεν νομίζεις, ε. Ναι. Και εγώ είμαι σίγουρος. Οπότε η πρότασή μου είναι να παραιτηθεί η τωρινή διοίκηση γιατί δεν ασκεί την πίεση που πρέπει στον μεγαλομέτωχο Ιβάν. Για τον μπάσκετ μιλάς. Για τον μπάσκετ μιλάς. Φυσικά για τον μπάσκετ μιλάω, ναι. Αλλά στα ευγενή αθλήματα είναι και το βόλεϊ. Απλά το βόλεϊ έχει πολύ μικρότερα νούμερα και μπορεί να καλυφθούν τα πράγματα. Γι' αυτό και βλέπεις ότι έχει τελειώσει το ρόστερ. Με πολύ σπουδαίες κινήσεις. Και έχουμε παικτάκια του στυλ Κατσίβελη, οι οποίοι απέκτησαν για μια ακόμη φορά υπεραξία στον μεγάλο ΠΑΟΚ. Και έφυγαν να πάνε με 100.000 στον Προμηθέα. Αυτό είναι το ευχαριστώ που τον έφερε ο Παπαθεοδόρου και τον έκανε γνωστό. Απίστευτο. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Αλλά κάνει και εσύ μια πρόταση 100.000 στον Προμηθέα. Δώσε και εσύ 80 που λέει ο λόγος. Για να πας και μείνει. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι θα τα έχεις αυτά τα λεφτά. Όχι να παρακαλάς, να το ξέρεις. Να ξέρεις ότι έχω 1 εκατομμύριο για το ρόστερ και κάνω ό,τι θέλω. Αυτό το πράγμα, άμα δεν ασκήσεις πίεση, ο άλλος δεν θα το πει ποτέ. Αυτό μόνο. Λοιπόν, δεν θέλω το ρεύμα στο παλατάκι πληρωμένο. Θέλω 1 εκατομμύριο για το ρόστερ. Γίνεται. Με τα φώτα σβηστά όμως. Όχι, θα το πληρώνω εγώ το ρεύμα. Εντάξει. Εμείς οι 300 το πληρώνουμε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Γιατί απόλυτα σε καταλαβαίνω. Οι παοξίδες, οι τρεχαλαζίδες. Δεν έχω άλλη άποψη από σένα. Πάνε Γιάννη. Μόνο για αυτά τα πράγματα πάνε. Μόνο για τα μεγαλεία. Αλλιώς η διοίκηση αυτή θα κρατάει άλλα 15 χρόνια με αυτή την πολιτική. Ερώτηση. Και δεν μπορεί να κλείσει ούτε τον 35η φιλγκός. Ερώτηση. Πέρσι. Θεωρείται αποτυχημένη η χρονιά. Δεν θέλω απάντηση, Κώστα. Όταν έρθει η ώρα θα καθαθώ στο στούντιο και θα κάνω μόνος την εκπομπή. Τελειώνω γιατί πάντα θέλω να είμαι σύντομος. Η άποψή μου για το ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ, ο δικός μας ΠΑΟΚ, ο μεγάλος ΠΑΟΚ, ο Μπιζίν ΠΑΟΚ θα γίνει πολύ μεγάλος και θα αλλάξει επίπεδο μόνο με κεφαλαία και με κενά ανάμεσά τους.
αν μπει σε όμιλο του Champions League. Οπότε ο στόχος είναι μόνο αυτός. Διαφωνώ κάθετα, οριζοντίως και διαγωνίως, με όλους που λένε μόνο για το πρωτάθλημα. Ο στόχος είναι μόνο η όμιλο του Champions League. Που σημαίνει τι? Ότι πρέπει να είναι έτοιμη η ομάδα στελεχωμένη για αυτό το στόχο. Μία ερώτηση πριν για φύγεις. Για αυτό το στόχο! Αν έδινε λεφτά για να πάρει έναν δεύτερο στόχο, θα είχαμε περάσει και τη Σάλκε. Έγινε. Ο στόχος είναι μόνο αυτός. Έγινε, Γιάννη. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Προσπάθησα να ρωτήσω κάτι, αλλά... Ναι, γεια σας. Έλα, ακουστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα, Στέλιο. Κατευθείαν βγήκα. Εγώ νόμιζα ότι θα είμαι στην κάτι ωραία. Κάτι, τι θα σε βάλω στον περιφερειακό. Ναι. Πάντως, εχθές, φίλε, το βράδυ, αυτό αν κάτι λέει, στη γειτονιά μου, μόλις έβαλε γκόλ η Κολομβία, όλοι με την κόκα είναι, ρε, φίλε. Την κοκόλα, έγινε σεισμός, φίλε. Και λόγω φτώχειας, πιστεύω, και λόγω οικονομικής κατάστασης, Κολομβία, ξέρεις, είναι πιο αγαπητή. Και εκεί, στην Τούμπα που ήταν τα μπαλκόνια γύρω-γύρω, το ίδιο πράγμα άκουσα κι εγώ, να σου πω την αλήθεια. Οι αγγλόφουστες δεν έχουν ρεύμα στην Ελλάδα, τώρα, ό,τι και να λέμε είναι... Οι αγγλόφουστες! Είναι αυτό που μπορούμε, άντε ρε παλιόφουστα! Ναι. Δηλαδή έχει παλιά φούστα ο άλλος, δεν είναι καινούργια. Ναι, ναι. Είναι παλαιός. Για μένα και αγγλόφουστας είναι... Τι φουστάρα! Τι φουστάρα που είσαι, δηλαδή, τι μεγάλη φούστα, κλαρωτή. Ναι, ναι, μεγάλη φούστα, ναι. Μάλιστα, το πιάσα το υπονοούμενο. Έτσι, φάμε, ναι. Φάμε φαραγκάτο, λοιπόν. Για πες να παίξουμε και εμείς. Να παίξουμε, αγόρι μου, γιατί να μην παίξουμε. Είμαστε παιχνιδιάρες. Έτοιμος, άμα είσαι παιχνιδιπάοκης, όχι παιχνιδιάρης. Λοιπόν, θέλω Έλληνα παίχτη, ξένο παίχτη, ελληνική ομάδα, ξένη ομάδα, φαγητό, χώρα και τραγουδιστή, ηθοποιό, από Κάπα. Όχι, κάπα βάλαμε, ρε, κάτσε. Κάπα βάλαμε πριν, περίμενε. Κάπα βάλαμε. Βάλε από τώρα να βάλουμε από Σίγμα. Έφυγες. Από Σίγμα. Σταντάρ Λίγες. Ναι. Πάμε. Παίχτης. 12 συν 2. Έλληνας. Σκουρτόπουλος. Σκουρτόπουλος, αυτό είχα στο μυαλό μου με το 12 συν 2, ναι. Πάμε. Φαγητό. Φαγητό, στραπατσάδα. Στραπατσάδα, ωραίος. Χώρα. Χώρα Συρία. Συρία. Τραγουδιστής. Τραγουδιστής. Ναι. Πάμε, 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 πάμε. Η τραγουδίστρια Κατερίνα. Σ' αγαπάει όπως Στικούδη, εγώ. Στικούδη. Κατερίνα Στικούδη. Μ' αρέσει που σας βοηθάω κιόλας. Ναι. Ναι. Πάμε. Είπαμε ξένο παίχτη. Από Σίγμα. Στάξ. Πώς. Στάξ. Στάξ. Σε έχουμε βρέξει και μιστάξ! Αυτό! Λοιπόν, πες μου Στέλιο, πες μου τα τρία τελευταία ψηφία. 283. Μα καταρχήν με μπλοκάρισες, με λες άλλο γράμμα και μετά με λες άλλο. Ναι, αυτό έφτιαξε. Ο δίσκος δούλευε να... Εγώ σου λέω, τραγουδίστρια Κατερίνα, σ' αγαπάει όπως εγώ και μου λες Κατερίνα Στικούδη. Θα πάρει τηλέφωνο η Στανίση να πει όχι δικό μου το κομμάτι. Το δώσατε αλλού. Λοιπόν, ο Στάξ. Νομίζω ότι MVP της χρονιάς. Έτσι. Μη βράξει και μη στάξει. Ναι, λοιπόν, ακούς. Ναι. Είναι ο Τωτός μέσα στην τάξη. Λέει δασκάλα. Ποιο παιδάκι λέει μπορεί να βάλει λέει, δύο τρύπες σε μια τρύπα. Ο Τωτός τώρα ξέρεις είναι η πρώτη φίρμα μέσα στην τάξη. Η Ελενίτσα. Κυρία. Ο Τωτός τίποτα τώρα δεν ξέρει, έχει σκάσει. Κάνει με το δίκτυο και με τον αντίχειρα έτσι ένα μικρό κύκλο. Ναι. Τα βάζει κάτω από τα ρουθούνια στη μύτη. Δύο τρύπες σε μια τρύπα. Μπράβο, Ελενίτσα. Τωτός βρίζει, κάνει θεούς δαίμονες, λέει Λενίτσα, λέει, σε έχω κάνει, λέει, θα σε κάνω αλήθεια, δεν γλιτώνεις. Ξανά η κυρία λέει, ποιος μπορεί να βάλει δυο τρύπες σε δυο τρύπες. Τωτός εξαρτάται, τι είναι αυτά που ρωτάει, λέει, σήμερα. Ξανά κάνει με το δίκτυο και με τον αντίχειρα δυο τρύπες, τα αυτιά η Ελενίτσα. Ορίστε κυρία, μπράβο Ελενίτσα, ο Τωτός έχουν γυρίσει τα μυαλά του. Κυρία λέει, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση, λέει, δεν γίνεται, λέει, να κάνεις, λέει, τότε. Ποιος μπορεί να βάλει, λέει, 7 τρύπες σε μια τρύπα. Ω, από κάτω του ακροατήριου, τάξη. Βουβό κλάμα η Ελληνίτσα, ξέρεις, τα απαντούσε με την πρώτη. Λέγε τότε την απάντηση, μια φλογέρα στο κόλο της Ελληνίτσας. Α, αυτά είναι. Γεια σου, Στέλιο. Ξέρετε, παιδιά, έτσι. Ποιο είναι, λέει, το πιο δύσκολο όργανο. Αυτό ένα μηδέν είναι μια απάντηση που μου έρχεται αμέσως. Ποιο είναι το πιο δύσκολο όργανο που υπάρχει. Λέει, το βιολί, λέει, το όμποε, ξέρω εγώ, το πιάνο, να πούμε η γκάιντα, τι. Όχι, ρε, λέει. Το πιο δύσκολο όργανο είναι η φλογέρα, γιατί πρέπει ταυτόχρονα να προσέξεις και τα πρόβατα. Μεγάλο ανέκδοτο, μεγάλο. Θα πάμε σε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, κληρώνουμε μια υπέροχη φρυγανιέρα Boss από την ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Δύο διπλές προσκλήσεις έχω
Μικρό γκρουπ είναι εκεί. Θα σας βάλω μόνο σας εσάς που θέλετε. Γράψτε μου ότι θέλω για μωρά στη φωτιά, για τη συναυλία, για τον χορό, για το πάρτι των παιδιών από το σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ Περέας και Επανομής που κλείνουν 10 χρόνια. Μηχανιώνα πήγα να πω. Περέας Επανομής. 10 χρόνια κλείνουν. 7 Ιουλίου στον ποταμό Επανομής, στο Beach Bar. Βάλτος έχουν υπέροχη συναυλία. Μωρά στη φωτιά. Άμα είστε αυτού του ρεπερτορίου κιόλας και γουστάρετε. Παλιό συγκρότημα και πολύ ωραίο. Αυτά! Και βέβαια τριήμερο στο Φιλοξένια σας στέλνω. Έχουμε τρεις κληρώσεις στο τέλος. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επιστρέφουμε! Όμορφα! Όμορφα! Καλημέρα! Στο Γιάννη στον 347. Καλημέρα Βασίλη Παναγόπουλε. Καλημέρα τέλεια δώρα. Γεια σου Μαρία Παπαδοπούλου. Κωστή ο Λίρατζης πήγε με την εθνική σου Μεσογειακούς. Αυτό διάβασα. Ισχύει αυτό. Ναι, ναι. Δημήτρη μου ισχύει. Απλά ξέρω εγώ αν θέλαμε να τον πάρουμε στην πρώτη ομάδα. Δεν το ξέρω αυτό. Φιλοξένια και Φρυγανιέρα. Καλημέρα. Γεια σου Παναγιώτα. Καλημέρα Χριστίνα. Γυναίκες δεν βγήκαν σήμερα φίλε. Τι γίνεται. Γυναίκες δεν βγήκαν. Ανοιχτές γραμμές. 2310-287-888. Παίζουμε και αντίστροφη μέτρηση. Και παραγγελιές δεχόμαστε. Και έτσι θα πάμε όμορφα. Καθώς οδεύουμε για τα μέσα Ιουλίου. Στις 24 είναι το πρώτο παιχνίδι. 24 είναι το πρώτο παιχνίδι με τη Βασιλεία. Θέλω να σου πω ότι το κουνούπι που κυνηγούσαμε έξω ήρθε εδώ φίλε, ήρθε το δικό μου χώρο. Εντάξει, οκ. Okay. Να το στείλουμε να μας πάρει και την εφημερίδα. Πιάστο να, τζακ, πιάστο. Έχεις αποκτήσει ρε παιδί μου επαφή με το κουνούπι, δηλαδή γνωρίζεστε αυτά. Το βγάζεις βόλτα να κάνει πιπί του στο πάρκο. Του εισφορές η λουρί. Φοβάσαι μην το χάσεις Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ θάσους φίλε, ήδη με τσίμπηση στο χέρι. Μπράβο ρε το κουνούπι. Εντάξει δεν έχω λόγια να πω, δεν έχω λόγια. Πάμε στις γραμμές, 2310-287-888, Φιλοξένια τριήμερο, υπέροχο, στο Λουτράκι Αριδέα, στο Πόζαρ. Δύο διπλές προσκλήσεις, έχετε πάρα πολλές πιθανότητες για το Σούφου ΠΑΟΚ Περέας, μωρά στη φωτιά, συναυλία, 7 Ιουλίου είναι ο χορός, 10 χρόνια συμπληρώνουν τα παιδιά. Και μία φρυγανιέρα μπος από την ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολάηδης. 55 λέει το δίκλινο, χλίδα λέμε παιδιά, η Χρύσα μου έχει στείλει το ξενοδοχείο πήγε ΑΕΚ, 55 ευρώ το δίκλινο. Ψ, καλά μιλάμε, καταξοδεύτηκε ο άλλος. Ναι, γεια σας. Γεια και χαρά Κωνσταντίνα. Καλό στο παιδί, καλό στο φιλάρε του. Ξέρεις, αν ρωτήσεις, όποιον και να ρωτήσεις, ναι. Ποιος δεν θέλει να είσαι στους ομίλους του Champions League. Και φυσικά ο πρόεδρος, γιατί 2 εκατομμύρια είναι η νίκη, 1 εκατομμύριο είναι η ισοπαλία και πάει λέγοντας. Δεν είναι μόνο αυτό, φιλάρετε μου. Ναι. Δεν είναι δηλαδή τα πρόσκαιρα και πολύ φανερά και εξόφθαλμα κέρδη για την νίκη, για την ισοπαλία. Η ομάδα θα αλλάξει επίπεδο για πάντα. Και θεωρώ πολύ ότι αν μια φορά μπούμε σε αυτή την ιστορία, μπούμε στους ομίλους, μετά θα ακολουθήσουν πολλές άλλες. Είναι πάρα πολλοί λόγοι. Πολλοί λόγοι. Το image, το prestige, λοιπόν, η όθηση, όλα. Υπάρχει κανείς που να αμφισβητεί ότι είναι ο πρώτος στόχος για κάθε ομάδα που δεν θέλει να γίνει μεγάλη ομάδα. Αλίμονο. Το ζήτημα είναι όμως ότι χρειάζεται όμως και μια συνέχεια. Δεν μπορείς να κάνεις εύκολα άλματα. Τα άλματα είναι για κάποιον που ίσως θέλει ευκαιριακά να πετύχει κάτι. Ακριβώς. Δεν θέλουμε να είναι μια φωτοβολίδα, μία και γεια σας, άπαξ που έλεγαν οι παλιοί. Μία φορά τι να το κάνω. Δηλαδή μπορεί να συμβεί, OK, αν ο στόχος είχε φτωχίσει εκείνο το σουτ με τη Σάλκε, μπορεί να ήμασταν. Το θέμα είναι να έχει χτιστεί η βάση όπως τώρα έχει χτιστεί. Με έναν κορμό, με την ομάδα να μην χρωστάει πουθενά, με σκάουτινγκ, με σοβαρότητα, με οργάνωση σε όλα τα πράγματα. Να έρθει νομοτελειακά, όχι ευκαιριακά. Αυτό, αν κατάλαβα, αυτό δεν θα πει. Και το σημαντικότερο είναι ότι στο τέλος αυτής της περίοδου, της μεταγραφικής περίοδου, έχοντας πλέον ξεκαθαρίσει ότι ο στόχος είναι το Champions League, μπορείς να πετύχεις συμφωνία που να έχεις παίκτη για του χρόνου που να μπορεί να σου κάνει δουλειά. Mm-hmm. Γιατί εμείς βιαζόμαστε, μπορεί κάποιος να έρθει από το Μάιο. Δεν μπορεί να έρθει από το Μάιο. Γιατί είναι δύσκολο όχι μόνο για τα χρήματα, αλλά σίγουρα γιατί ο άλλος θέλει για 10 χρόνια ζωής του να κάνει την καλύτερη καριέρα, να πάρει φυσικά και λεφτά, για να μπορέσει τα λεφτά που θα πάρει να είναι τα περισσότερα.
Άρα σε αυτή την περίπτωση χρειαζόμαστε τουλάχιστον να μην απογοητευτούμε. Γιατί άμα το βάλουμε όλο μαζί αυτό μπροστά σαν στόχο και φύγει και μπορέσουμε να μπούμε που θα κατά πάσα πιθανότητα έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε στους ομίλους όχι του Champions League αλλά του απλού κυπέλου Ευρώπης, σε αυτή την περίπτωση πάλι θα είναι πολύ σημαντικό, θα είναι ευχάριστο. Θα πάμε καλά. Μην εντάξει, ακούσουμε. Δεν θα έρθει ότι... καταστροφή. Δεν λέμε ότι αμάν. Ότι μπαίνουμε κάθε χρόνο και η ομάδα επειδή όχι. Δεν μπήκε. Όχι, γιατί χωρίς να σημαίνει, και... χωρίς να σημαίνει ότι δεν, διακαώς δεν το επιθυμούμε αυτό το πράγμα και δεν πρέπει βεβαίως, να κάνουν όλοι τα πάντα για να μπούμε. Έτσι. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε 5-6 πόσα χρόνια να περνάει αποτυχημένος από το Champions League και να περνάει στους ομίλους κατευθείαν μόνο και αυτό όλο. Και ένα μείον που έχουμε φέτος είναι ότι είμαστε η δεύτερη, όχι η πρώτη ομάδα. Ναι. Οπότε είναι σημαντικό να ξέρουμε τι μας γίνεται. Να παίξουμε τρεις αντιπάλους. Δηλαδή παίζουμε τώρα με τη Βασιλεία, μετά με άλλον αντίπαλο δύο μάτς και άλλο ένα μάτς μετά, άλλα δύο μάτς. Έτσι, τρεις αποκλεισμούς. Πρέπει να αποκλείσουμε τρεις ομάδες που ίσως να έχουν μεγαλύτερη Βασιλεία, Σταντάρ, Λιέγης και Μπενφίκα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση... Άλλαξε την πρώτη ομάδα, είχα πει Άγιαξ, την άλλαξα. Και μια ερώτηση, τη Δευτέρα τι ώρα παίζουμε? Τη Δευτέρα? Ναι, τη Δευτέρα έχουμε το φιλικό. Φιλικό, δεν θυμάμαι να σου πω. Δε, ναι, γιατί δεν το έχουν πει. Ενώ λένε ότι τη Δευτέρα έχουμε με την Στεάουα, δεν λένε την ώρα. Okay. Τώρα με το που θα τελειώσει την πρότασή σου, ήδη η Χρύσα θα μου έχει στείλει την το μήνυμα. Θα έρθει κατευθείαν. Γιατί είχε βάλει τις ώρες, δεν τη θυμάμαι απ' έξω. Έγινε. Γεια και χαρά σου. Σε χαιρετώ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Έχεις αμφιβολία να το δούμε, γιατί και εγώ μερικές φορές λέω είμαι εγώ. Ναι, καλημέρα Κωστή. Γεια σου. Λοιπόν, ναι. Συγγνώμη λίγο. Φιλικό. 9 εβδόμου, 8 η ώρα με Στεάουα. 12 εβδόμου, 7 η ώρα με Γκένγκ. Και 15 εβδόμου, μία και μισή με την Αντβέρπ. Αυτά είναι τα φιλικά. Τρία φιλικά. Τα ξαναλέω με τη Στεάω, τη Γάνδη και την Αντβέρπ. Στο Όστερμπεκ, έτσι. Σε ακούω, φίλε μου. Πω, εντάξει. Μίνι πρωταθληματάκι καλοκαιρινό, Στράτος είσαι? Μια χαρά. Ορίστε. Ο Στράτος είσαι ή όχι? Δεν σε μπέρδεψα. Μοιάζει η φωνή σου. Όχι. Εγώ είμαι άλλος. Θάνος είμαι εγώ. Γεια σου, ρε Θάνο. Γεια σου. Ωραίο όνομα, φίλε. Του γιού μου, του πατέρα μου. Ο Black Mamba, αν θυμάμαι. Ο Black Mamba, ρε, φίλε. Πήρε μεγάλο παίκτη το LA, έτσι. Black Mamba λέγανε τον Kobe. Από εκεί το έχεις ή άσχετο? Όχι, έτσι μια μέρα μου, ξέρεις, μου κάπνισε έτσι και... Μάλιστα. Αυτό. Και λες Black Mamba. Ναι, μάλιστα, και... πολύ. Πήγε εκεί ο Kobe Bryant, ο τέτοιος, ο LeBron. Ο LeBron James. Μεγάλος παίκτης, αλλά δεν ασχολούμαι καθόλου με NBA, γενικά με μπάσκετ από εκεί, ναι. Γιατί... Μετά με πιάνει καημός για το ελληνικό μπάσκετ και... Και χαλιέσαι. Λοιπόν, έτσι. Ναι. Δεν πηγαίνεις δηλαδή, λοιπόν, δεν πηγαίνεις με την Ειρήνα Σάικ, δεν πηγαίνεις με την Ειρήνα Σάικ, αποφεύγεις, γιατί μετά πρέπει να γυρίσεις την κοπέλα, η οποία δεν είναι της ίδιας εμβέλειας και σε στεναχωρεί αυτό. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις και λοιπόν, το αποφεύγεις. Πρέπει για το μπάσκετ να πω ένα, για να πω αυτό που θέλω από εδώ, πρώτα για αφού ξεκινήσαμε ναι. Μπάσκετ. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να γίνει πανευρωπαϊκά κάτι στο μπάσκετ, να γίνει ένα στυλ NBA, δηλαδή να υπάρχει Ανατολή, Δύση, Βοράς, Νότος στην Ευρώπη. Ναι. Δεν πάνε πολύ καλύτερο αυτό? Από το κλειστό αυτό πράγμα που έχουν φτιάξει τώρα, που ακόμα και αν πάρεις πρωτάθλημα, εγώ είμαι ο ΠΑΟ και παίρνω πρωτάθλημα, να μην μπορώ να παίξω Ευρωλίγκα την άλλη χρονιά, θεωρώ ότι αυτό ναι, που λες είναι... Πρόσεξε όμως, ναι. Ότι ακόμα και ο τίτλος είναι τίτλος. Δεν έχει σχέση το αν πας Ευρωλίγκα ή όχι. Πώς δεν έχει, αν κάποιος θέλει να επενδύσει και ξέρει ότι παίρνει ένα πρωτάθλημα και το πήρε το πρωτάθλημα, οκ. Okay. Τεράστια υπόθεση για την χαρά στον κόσμο, για το image κτλ. Ναι, αλλά άμα δεν μπορώ να παίξω ναι, στην Ευρωλίγκα... Σαν πρωταθλητής μπορεί να ζητήσει από τον Μπερτομέου μια wildcard. Αχ, καλά. Ενώ σαν δεύτερος, ενώ έχει δικαίωμα, όχι απλά θα το ζητήσει, έχει δικαίωμα η κάθε πρωταθλήτρια. Ζητάει wildcard και αν είναι στο χέρι της Ευρωλίγκας μετά. Τέλος λοιπόν, πάντων, εμένα δεν μου αρέσει αυτό, ρε παιδί. Δεν είμαι γνώστης του μπάσκετ βαθύς. Αυτό νιώθω ότι έχουν κάνει μια κλειστή λίγκα για λίγους και πολύ οικονομημένους. Είναι μόνο πρωταθλητές. Ακριβώς. Αν είσαι πρωταθλητής, μπαίνεις. Τέλος πάντων. Για το ποδόσφαιρο είναι γεμάτο το ρόστερ
και πρέπει να φύγουν παίχτες για να έρθουν. Θα γίνει δηλαδή αυτό. Είναι ναι. γεμάτα τα συμβόλαια, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα να ανακοινώσει παίχτη αν δεν φύγει πρώτα. Λόγω του financial fair play, λες? Λόγω του ότι δεν είναι στο όριο των συμβολέων που έχει η ομάδα. Ναι. Έχει πόσα συμβόλαια και πρέπει να φύγουν παίχτες αχρίαστοι, όπως κάτι Ζάιρο, κάτι Σάμπο που ακόμα είναι με συμβόλαια στον ΠΑΟΚ Νανική, νομίζω. Κάτι είναι όντως. Νομίζω ο Σάμπο δηλαδή πρέπει να συμφώνησε με μια Ισραηλινή, αν δεν κάνω λάθος, για το Σάμπο. Αλλά έχεις δίκιο. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς, και από αυτούς που πήγαν στην προετοιμασία, κάποιοι θα φύγουν, φίλε. Δηλαδή αυτή η ιστορία με το Λεβέκ καταντάει πραγματικά θλιβερή. Έφυγε από το κουραστικό. Είναι θλιβερό αυτό το πράγμα να μας κοροϊδεύει ένας τύπος να κάθεται πάνω στα παχυλά του λεφτά. Καλύτερα να είχαμε το Γιαννούλη, φίλε. 100%. Εγώ αν ήμουν, αυτός που καθορίζει τις μεταγραφές, θα πήγαινα και θα έλεγα: κύριε Σπανέ, φίλε, άκουσε, ξέρω ότι είπαμε να μείνει ο παίκτης άλλον έναν χρόνο, αλλά έπεσα στον απατεώνα, τον ποδοσφαιρικό απατεώνα, και είμαι άδειος αριστερά. Και να σου στείλω. Με το Λεβέκ. Ναι, το είπαμε να στείλουμε όχι τον στρατιώτη Ράιαν, να στείλουμε έναν ποδοσφαιριστή. Έτσι, πιθανόν να κάνουμε μια άλλη συμφωνία. Δικός μου δεν είναι ο παίκτης, ναι. Βρέθηκα τώρα εγώ και έχω πρόβλημα εκεί. Άκυρος ο δανεισμός. Ξέρω εγώ. Πηγαίνουμε όμως, επειδή θέλουμε να τηρήσουμε το λόγο μας και είμαστε λογοτιμητές σαν ομάδα και δεν θέλουμε να το πάρουμε πίσω αυτό που υποσχεθήκαμε, γι' αυτό. Κατάλαβες και ταλαιπωρούμαστε τώρα. Να σου πω κάτι τελευταίο. Ναι. Μπορώ να πω κάτι για τον Μπουτάρη, έτσι που. Γιατί θέλεις να χαλάσουμε το κέφι μας και την εκπομπή μας? Για ποιο λόγο, λοιπόν, πες μου. Πες και για τον Μπουτάρη, άντε πες και για τον Μπουτάρη. Από το αστικό πρέπει να ήταν αυτός 99%, ναι. Έφευγε από το Δημαρχείο, εγώ ήμουν στο αστικό και λέω δεν μπορεί, αυτός θα είναι. Ναι. Και φίλε, να σου πω παράδειγμα πώς πήγαινε ο άνθρωπος. Σαν κλαταρισμένη ξεκούρδιστη λατέρνα στο κομματόδρομο. Τι να πω, θλίψη. Έγινε, φίλε. Να σε βάλω και σκληρώσεις. Πες μου να σε βάλω και σκληρώσεις. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Δεν θέλεις, έτσι. Okay. Δεν έγινε. Δεν σε παίζουμε κι εμείς αφού δεν μας παίζεις. Γεια σου, Θάνο. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ξαναλέω τελευταία φορά ότι έχουμε τριήμερο στο Φιλοξένια. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το χορό του Σούφου ΠΑΟΚ Περέας Επανομής. Μωρά στη φωτιά. 7 Ιουλίου στον ποταμό Επανομής. Στο Beach Bar Βάλτος και μια υπέροχη φρυγανιέρα Boss. Εξαιρετική. Με ρεντούλα αυτά, με μαρμελαδίτσα, με βουτυράκια αυτά, τον Ατάλο. Με μελάκι, πω φίλε. Τι ωραίο φίλε το μέλι. Πώς με μέλι το μέλι. Γεια σας. Ναι. Ναι. Καλά. Ναι. Έλα. Έλα, Κωστή. Τι φτιάνς. Καλά, μια χαρά. Για πες. Λοιπόν, έρχεται η στιγμή που όλοι οι αρκουδοπούχες στο νερόκολλοι ξεβρακώνονται και άμα ψάξεις τα μηνύματά σου θα δεις ότι για το Φιλοξένια είχε στείλει και ο Δημήτρης Μελισανίδης, μήπως τη βγάλει ακόμα στο κούτρα. Η αλήθεια είναι, μου έστειλε ένας, μίμης Τιγριάδης. Ναι, αυτός πρέπει να είναι καμουφλαρισμένος για να μην τον αναγνωρίσουν. 50 ευρώ, φίλε. Όχι ρε μεγάλε, δηλαδή εντάξει, okay. Τέλος πάντων. Για πες. Να το ψάξει άμα είναι με πρωινό και ένα γεύμα μέσα, γιατί είχε και μια προσφορά με πρωινό και την απέρριψε. Μπορεί να τους βάλει να πλύνουν και κανένα πιάτο. Τέλος πάντων. Για πάμε, Αυτός μέσα στο κομμάτι της προετοιμασίας θα συμπεριλαμβάνει και χυπουρική εκεί να βοηθάνε στον καζόν, στον καθαρισμό πισίνας αν έχει εκεί ο χώρος. Μπας και στο τέλος του θα είχα μια ψαλιδιά στην τιμή και το βγει ακόμα πιο κούτρα. Σαν το ψαλίδι δεν έχει, φίλε. Τρίφος Σαμαράς. Για πες όμως, λοιπόν, για πες. Τα πανέρια, στα μπουζούκια. Κανονικά, φίλε. Κανονικά. Πανεράκι. Και η κυρία που λέει ψηλό ή χοντρό. Με το πανεράκι στην τουαλέτα. Ψηλό ή χοντρό. Σωστά. Λοιπόν, εγώ να σου πω την αλήθεια, Κωστή, δεν ξέρω, εντάξει, βλέπω μια πρεμούρα, μια ανησυχία, μια οτιδήποτε. Εγώ με το τέλος της περσινής χρονιάς, ας το πούμε, εντάξει, εκτός όπου έχεις επαναλάβει και εσύ πολλές φορές ότι ρίχνουμε κουβάδες και ναι, δεν λέει να πέσει δεν το λέει. Καούλι. Η καθυστέρηση δεν μου έχει κοστίσει σε αυτόν τον τομέα, να ξέρεις. Ανησυχώ μεν, αλλά δεν μου φύγει αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Τώρα, ο καθένας... Εντάξει,
να σου πω τώρα κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα μέσα με τα καλά τους, με τα κακά τους, με τα στραβά τους και τα ίσια τους, που αν μη τι άλλο, όταν έχουν μια καθημερινή τριβή με το αντικείμενο, δεν μπορούμε εμείς από έξω να ξέρουμε καλύτερα γιατί έχει γίνει. Γιατί μιλάμε, καταρχήν θυμάμαι όλοι να λένε ότι είναι μια περίοδος που είναι μουντιάλ και όλα είναι, ας το πούμε, φρεναρισμένα. Το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα αυτό. Ναι. Έχω ακούσει ανθρώπους που μέχρι πριν λίγο καιρό είχαν απόλυτη πιστοσύνη τώρα να ξαφνικά να γκρινιάζουν, να κράζουν. Εντάξει, αυτό είναι φίλε, είναι μέσα στο DNA μας. Ναι. Πρόσεξε. Ναι, έχω ακούσει πάρα πολλές φορές το να λένε πάρα πολύ ότι αν είναι να κάνουμε μια βιαστική κίνηση και να φέρουμε κάποιον με αυτό. Από αυτούς που έχουμε, καλύτερα να μην φέρουμε κανέναν ή να φέρουμε το ιδανικό, το ιδανικό είναι αυτός που θέλουμε, ο σε ανεβάζω επίπεδο, να είναι εδώ στην ώρα του. Σωστά. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Τώρα. Μετά πάμε λοιπόν στο δίλημα. Μετά πάμε στο δίλημα. Δεν είναι μονόπλευρο. Ναι. Μετά πάμε σε δίλημα που λέει τον μέτριο και τώρα ή τον καλό και μετά. Εννοείται τον καλό και μετά. Το άσχημο είναι να έρθει ο μέτριος μετά. Καταλάβες, δηλαδή να... Αυτό δεν θέλουμε. Δηλαδή, εμ σε περιμένω, εντάξει πήρες τις αναβολές σου, μην πάω όμως, μην φάω ένα όχι μετά. Πρέπει να έχω plan B που λένε οι γραμματιζούμενοι. Να έχω εναλλακτική, έτσι. Έτοιμη εναλλακτική. Πες παράδειγμα ότι ο Βέρμπλουμ μου λέει όχι αύριο. Του έρχεται μια πρόταση από την Αγγλία ή από την Τουρκία ή δεν ξέρω εγώ από τη Γερμανία. Και πηγαίνει εκεί. Πρέπει στο αμέσως επόμενο λεπτό να κλείσω τον παίχτη που περιμένει. Γιατί έχω τη δυνατότητα, είμαι τόσο μεγάλος σαν ΠΑΟΚ για να με περιμένουν και εμένα παίκτες. Καταλαβες. Πρέπει το αμέσως επόμενο λεπτό να πω επ, τέλος. Σε περίμενα, οκ, το ρισκάραμε, κλείνω τον παίχτη, έτοιμο. Έτσι λέω εγώ τώρα. Αυτοί είναι οι δήμονες, δεν το παίζουμε ειδικοί παιδιά. Έτσι, δεν πάμε να υποκαταστήσουμε κανέναν. Λέμε την άποψή μας. Ό,τι μας κατεβάσει γκλάβα. Ούτε εδώ ξέρετε, σε αυτό το δίωρο, όλα αυτά τα χρόνια, δύο δεκαετίες, δεν υπάρχει ούτε γραμμή, ούτε φιλίες, ούτε τίποτα. Είναι ο τρελός που λέει ότι του κατεβάζει το κεφάλι. Θα συμφωνήσουμε κάποιες φορές, θα συμφωνήσουμε. Θα διαφωνήσουμε. Με τους ίδιους ανθρώπους μπορεί αύριο να έχουμε διαφωνία, ακόμα και στο ίδιο το ραδιόφωνο, έτσι, που δούλευα. Είχα διαφωνίες με ανθρώπους. Λοιπόν, τι πάω να πει. Ό,τι μου κατέβει, φίλε, το λέω. Ούτε το έπαιξε αναλύτης. Φτάνει το ότι λέγεται, ας το πούμε, να είναι όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένο σαν άποψη. Με αυτό. Αερολογίες, ικασίες, μα, και σενάρια και... Όχι, δύο πράγματα χαίρομαι. Το ένα, ξέρω εγώ αλλά δεν σας λέω. Ξέρω εγώ αλλά δεν σας λέω. Που είναι μεγάλος παπάς, άμα ξέρεις πες, μην μας λες τίποτα. Όχι, μην μας λες τίποτα. Μην μας λες τίποτα. Έχουμε χορτάσει από παραγωγούς να βάζουν στην πρίζα τον κόσμο. Εντάξει, και το ένα είναι αυτό και ένα εγώ θα σας πω, εγώ τα ξέρω όλα. Το εγώ τα ξέρω όλα, φίλε. Αυτό μας έφαγε. Το εγώ τα ξέρω όλα. Να σου πω κάτι, Κωστή. Οι περισσότεροι από αυτούς που λειτουργούν πάνω σε τέτοιες βάσεις, άμα είχαν την δυνατότητα και την ικανότητα να μπορούν να κινηθούν στα άλλα επίπεδα που κινούνται άνθρωποι για τους οποίους κατηγορούν ή κάνουν, πίστεψε ότι θα το είχαν κάνει. Προφανώς για να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά, μάλλον μέχρι εκεί οι δυνατότητες τους. Εντάξει, δηλαδή δεν νομίζω ότι κανένας σε γενικές γραμμές στην πλειοψηφία παίρνει τζάμπα τα όποια λεφτά, παίρνει τον εμπιστεύονται κάποιοι άνθρωποι από αυτούς που έχουν να διαθέσουν τα χρήματα. Γιατί για αυτούς που έχουν τα χρήματα δεν είναι χάζοι για να τους εμπιστευτούν. Χαζός με πολλά λεφτά δεν γίνεται να είσαι. Δεν γίνεται. Λάθη μπορεί να κάνεις. Αλλά χαζός όχι. Έγινε αδερφούλη! Λοιπόν, φιλιά. Βάλε με και σκληρώσεις. Πες μου λίγο. Τάσος 580. Έγινε Τάσο. Σε χαιρετώ. Έγινε. Να σε καλά. Λοιπόν, εσείς που μου δίνετε μόνο το όνομα, να ακούτε στο τέλος, γιατί δεν έχω όλο το τηλέφωνο, σε περίπτωση που κερδίσετε. Έτσι. Καλημέρα σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Πάμε στη μετεπόμενη και προτελευταία. Καλημέρα. Καλώς το παιδί, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, αδερφέ, σε παρακαλώ, για να μην κάνουμε έκο και άλλα βενζινάδικα. Ωραία. Το παιδί, ποιος έχασε το παιδί να έρθει να το σπάσει. Ο μικρός ο Νούφριος, ο μικρός ο Νούφριος είναι στη ρεζεψιόν. Έχει χαθεί. Ναι. Λοιπόν, επειδή εσείς είστε στο ραδιόφωνο και ξέρετε και πολλά πράγματα, εγώ επειδή γνωρίζω. Ναι. Από τα εντός. Έχω άνθρωπο. Ναι, ο ξάδερφός μου που γυαλίζει την καμπάνα στην Αγία Βαρβάρα. Όχι ρε φίλε. Έτσι.
Δεν κατάλαβες. Καμπανίσιος. Τι θα σε έλεγα, περιπτερά, θα σε έλεγα. Δεν κατάλαβα. Έχει, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει μεγάλη ιστορία το καμπαναριό της Αγίας Βαρβάρας. Ο πρώτος ιερέας όταν χτίστηκε ο ναός, άρρωστος παοκτσής, ο Παπακοσταντίνος, νομίζω ο Παπακώστας πρέπει να ήταν το όνομά του, ανέβαινε πάνω στο Λοφίσκο και τότε δεν υπήρχε εξέδρα και έβλεπε τον ΠΑΟΚ. Μου την είπανε την ιστορία, μου την είπε τώρα ο Παπαδημήτρης που είναι εκεί. Ο ιερέας ο Τωρινός που είναι και αυτός και οι δύο Παπαδημήτριδες είναι που είναι άρρωστοι παοξίδες. Μου λέει, ο πρώτος παπάς λοιπόν, μου τον έδειξε και σε φωτογραφία. Συγχωρεθεί ο άνθρωπος. Ανέβαινε στο λόφο λέει και έβλεπε τον ΠΑΟΚ και τρελνόταν. Τον γκάρφωσε κάποιος από την περιοχή και του κάναν μανούρα και του είπαν, άμα ξαναπάς εκεί, άμα ξαναβγεί να βλέπει το ποδόσφαιρο, θα σε ξυλώσουμε. Θα σε πάρουμε από εκεί, θα σε πάμε αλλού. Τι έκανε λοιπόν ο μάγκας? Έφτιαξε ένα ψηλό καμπαναριό πάνω από το οποίο μπορούσε να βλέπει, να έχει ορατότητα στο γήπεδο. Το έχετε δει πώς ήταν το γήπεδο αρχικά, έτσι δεν είχε τις κερκίδες, έβλεπες. Και κάθε φορά που έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ χτυπούσε την καμπάνα, φίλε. Το ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, να άκου να σου πω. Αυτή είναι πραγματική ιστορία, έτσι δεν είναι τώρα τεκμηριωμένη. Είναι λίγο λογικό αυτό που λες, ότι όποιος ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, είτε είναι θρησκευτικός ηγέτης τώρα, θρησκευτικός άνθρωπος της εκκλησίας, είτε είναι εκπρόσωπος, πολιτικός, είναι οτιδήποτε, κατηγορείται. Εντάξει. Είδατε τι τράβησε. Γιατί έχει κόσμο, έτσι. Κοίταξε, ο Παπα ΠΑΟΚ τι κυνήγι έφαγε, ενώ έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, τελικά από εδώ, από εκεί, έφυγε από το τρίλοφο, έτσι. Ο Παπαδίστος, ρε φίλε, δεν ήταν ένας από τους καλύτερους παπάδες. Γι' αυτό λέω τώρα. Έδωσε δικαιώματα. Γι' αυτό λέω. Πήγαινε σε μπουζούκια και χόρευε σε κάποιους άλλους. Να μην λέμε τώρα τι θέλουμε. Άνθρωπος είναι, έχει και αυτός δικαιώματα. Τον έδιωξε, σαρακίνα είναι. Έφυγε από τον τρίλοφο, τον έφυγε. Τον έφαγαν, τον έφυγαν. Έτσι. Ενώ είχε εκεί τεράστια προσφορά και συσίτια και αιμοδοσίες και χίλια πράγματα. Λοιπόν, και δεν τα λέω, δεν χρειάζεται να το πω εγώ για να τον πενέψω τον άνθρωπο, το ξέρει όλη η τοπική κοινωνία. Μόλις, δηλαδή αυτό ήταν το ότι πήγαινε στον ΠΑΟ και φώναζε συνθήματα, έτσι, αυτό ενόχλησε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Αυτό ενόχλησε, τι θα κάνει. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση γιατί πρέπει να φύγω. Τάσος. Ναι. 092, όχι 092, 192 στο τέλος. 192. Έγινε Τάσε! Να σε καλά! Γεια σου Τάσο, γεια. Λοιπόν, τέλος, πρέπει να πάμε σε κληρώσεις. Την καλημέρα μου σε όλους σας εκεί πέρα έξω. Θέλω να βάλετε ένα πράγμα στο μυαλό σας. Μην αφήνετε τον καθέναν να σας χαλάει το κέφι και την όρεξη. Υπάρχουν πολλοί καλοθελητές που ενοχλούνται όταν είμαστε καλά ψυχολογικά. Με τα προβλήματά μας, με τις ανησυχίες μας, με όλα. Και δεν μιλάω μόνο για τον ΠΑΟΚ, γενικά θέλουν να μας έχουν σε μια κατάσταση στενάχωρη. Εμείς βγάζουμε αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το ζουμού σου. Τώρα, τα του οίκου μας, στα τον ΠΑΟΚ, εμείς. Α, βλέπω μια ανησυχία, μια πρεμούρα από άλλες ομάδες. Τι πήραμε, τι δεν πήραμε, ο Χατσερίδης, ο έτσι ο αλλιώς. Κοιτάξτε τα του οίκου σας, κοιτάξτε τα δικά σας τα άπλυτα και αφήστε εμείς στη δική μας την οικογένεια να το βρούμε τον τρόπο. Στη δική μας την άκρη. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψή σας. Γουστάρουμε που δεν μας γουστάρετε. Τα θέματά μας εμείς, το αν θα έρθει ο Βέρμπλουμ ή όχι, θα το λύσουμε μεταξύ μας. Κοιτάξτε εσείς εκεί πέρα που έχετε πάρει τους τίποτες και ξυλώσατε όλα τα πράγματα για να τα φτιάξετε από την αρχή και μην ασχολείστε μαζί μας. Μην ασχολείστε, εμείς θα τη βρούμε την άκρη. Το ότι βέβαια ξημεροβραδιάζεστε με το όνομα του ΠΑΟΚ στο στόμα σας, με αυτό ξυπνάτε, με αυτό κοιμόσαστε, είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση, για να μην πω άλλη λέξη. Να μην πω τη λέξη γκάβλα με γάμα κάπα. Πολύ χαιρόμαστε που ξυπνάτε με τον καημό μας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάω. Μαέστρο, θέλω. Καταρχήν να πω ότι... περίμενε να δω λίγο... Θέλω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 42 για να δώσω το φιλοξένεια. Θέλω ένα για να δώσω τη φρυγανιέρα και να δώσω και τις... Λοιπόν, εσείς που στείλατε, επειδή είναι λίγο περισσότερες αλλά δεν πειράζει, εσείς που στείλατε για το χορό των παιδιών, νομίζω θα το τακτοποιήσουμε το θέμα. Να μην κάνω κληρώσεις και να μην αφήσουμε κανέναν να παίξω. Εσείς που στείλατε για το χορό του Σούφου ΠΑΟΚ Περέας και Επανομής για τα μωρά στη φωτιά 7 Ιουλίου. Να μην κάνω κλήρωση εκεί. Εσείς που στείλατε να μην αφήσουμε κανέναν να παίξω, αφού θέλετε να πάτε,
Νομίζω θα το τακτοποιήσουμε τα παιδιά από το σύνδεσμο. Λοιπόν, δώσε μου σε παρακαλώ για να κληρώσω από το 1 μέχρι το 40 μέχρι το 44. Το 6. Σου να φέξει. Το 21. Φτάνει αδερφέ, αυτούς θέλω. Ε. Όχι ρε. Θέλω για το τριήμερο και για τη φρυγανιέρα. Εντάξει είμαι. Σου είπα τρία νούμερα. Δύο θέλω φίλε. Εντάξει, κράτα το κάδο για αύριο. Μη σε κουράσω πάρα πολύ αγόρι μου. Έχουμε καμιά μη σου πέσει μέση. Λοιπόν, άνοιξε το τραγουδάκι την ώρα αυτό. Τσικ, 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 τσικ. Λοιπόν, ο Σαρμουρλής Γιώργος. Σαρμουρλής Γιώργος. Κερδίζει τη φρυγανιέρα. Τσικ, 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 τσικ. Πάω να δώσω... Και το τρίμερο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, η Λαβρεντιάδου νίκη σε 705. Καλημέρα Κωστή, καλό μήνα, ξεκινάει η μέρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Γεια σου Νίκη, κερδίζεις το τριήμερο. Αυτά. Τελειώνουμε. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Χορηγός δεύτερης ώρας. Εξαιρετικά πράγματα τρώτε εκεί, υπέροχα. Μην ξεχνάτε. 705-750 τη Λιβεριά. Επίσης, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης. Τέντα σαν αυτόν δεν έχει κανένας άλλος. 430-011, 35 χρόνια εμπειρία. Ζαχαροπλαστή Αρτοπία Νικολαίδης. Καραολί και Δημητρίου 237-163 και Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ και ψωμάρες και παγωτάρες και γλυκάρες και τα πάντα όλα υπέροχα. Μην ξεχνάτε ότι visualstore.gr, ό,τι υπάρχει σε ηλεκτρονικό σύστημα για επώνυμα προϊόντα ήχου, εικόνας, ειδικών μπαταριών, ηχοθερμομονωτικών υλικών, αυτοκινήτου και σκαφών εκεί, visualstore.gr, μπαίνετε και ενημερώνεστε. Κορυφαίο site. Και βέβαια Genethrix Plus. Της Καλόε 23-12-200-500 για την τριχόπτωση. Η ιδανική λύση, φυτικό φυσικό προϊόν, βρίσκεται την υγειά σας. Πολύ γρήγορα θα δείτε αποτελέσματα. Η φύση έχει προβλέψει σε όλα τα φαρμακεία. Ζητάτε Genethrix Plus και θα μας θυμηθείτε. Αυτά. Έρχεται η Τρόικα του Λίμπερο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye 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 bye.